Καλησπέρα φίλες και φίλοι του καναλιού, Νίκος Κόνσολχάντερ εδώ και σήμερα όπως βλέπετε έχω δίπλα μου έναν πολύ αγαπημένο guest του καναλιού, τον Dennis, τον... Δεν χρειάζεται να μου πείτε, όλοι σε ξέρουν, σε ξέρουν. Τον Dennis. Πλάκα κάνουμε, τον ξέρουν όλοι τον Dennis. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε να κάνουμε πολύ καιρό επεισόδιο. Βασικά έχουμε να κάνουμε από το καλοκαίρι που έγινε η παραλαβή των Itochu των κομματιών. Hello everyone. Πρέπει να κάνω τη μαγική μου είσοδο. Κάνε το intro σου. Ναι, έχουμε να κάνουμε όντως τότε που είχαμε αυτό το μεγάλο, το brand new old stock, ναι, την παραλαβή. Καλά, έχουν διαμεσολαβήσει υπέροχα επεισόδια που έχεις κάνει όλο αυτό το διάστημα. Έκανα λίγο δουλίτσα, είναι αλήθεια από τότε. Πάρα πολλά. Και ειδικά τώρα αυτά τα τελευταία, δηλαδή τι ήταν. Πραγματικά mind blowing, ας πούμε, έτσι. Itochu, ανθρώποι εδώ πέρα. Console Hunter exclusive. Ρε φίλε, δηλαδή αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Δεν γίνονται κι όμως. Γυνά που έγιναν στην Ελλάδα, ποιος θα το περίμενε, έτσι, μετά από δύο δεκαετίες, ότι αυτοί οι άνθρωποι θα ερχόντουσαν εδώ και θα μοιραζόντουσαν όλες αυτές τις ιστορίες και τις εικόνες εδώ σε σένα. Χάρη, εσύ το έκανες, εσύ το επιδίωξες, το κατάφερες. Δηλαδή, να το πούμε αυτό, έτσι. Δεν σε είδαν και είπανε, α, πάμε εκεί πέρα να πούμε κάτι. Εσύ του κυνήγησες, το επιδίωξες. Πολύ χρόνο, από πέρυσι κοντά, αν θυμάμαι καλά. Το ένα χρόνο, παιδιά, το κυνήγησες. Μέχρι να οργανωθεί αυτό. Οπότε, μεγάλα εύσημα. Ευχαριστώ πολύ και να σας πω την αλήθεια ότι μου στείλαν ένα σχόλιο στο Instagram που το έλεγα με τη γυναίκα μου για πλάκα και έλεγε αυτό το σχόλιο ότι αν ήσουν αλλιώς στην Αμερική και είχες κάνει το ίδιο σκηνικό με τους ανθρώπους πίσω από την Nintendo of America, μου λέει με τα έσοδα, λέει, του YouTube που θα έχεις, λέει, δεν θα δούλευε για δυο χρόνια. Ναι, πραγματικά. Εντάξει, βάτως μια αναλογία, έτσι είναι τα πράγματα. Όχι, εντάξει, το χάρηκα εγώ τρομερά αυτό το επεισόδιο και όπως ανακοίνωσα αυτά τα επεισόδια που λέγονται Top of the Tree, η νέα playlist που εγγενίασα, θα έρχονται πολύ σημαντικά άτομα της ελληνικής gaming δηλαδή, φάσης στα 90's. Κάτι άλλο έρχεται. Ναι, έχουν ήδη κλειδώσει 4 άλλοι άνθρωποι. Ναι, τι νομίζεις τώρα, εδώ είμαι το ρετρό. Εγώ είμαι το ρετρό στην Ελλάδα. Ρετρό video games, consoles. Είμαι ο τερματοφύλακας. Retro Video Games Collection, συλλογή αυτά. Λοιπόν, καταρχήν, εντάξει, να πούμε κλασικά χρόνια πολλά κτλ. Ελπίζω να είστε όλοι καλά, να είστε χαλαροί, να βλέπετε αυτό το επεισόδιο σήμερα, να κάτσετε παρέα μας εδώ και να γουστάρετε. Με τον Dennis σήμερα θα είναι λίγο ποτπουρί το πρόγραμμα. Θα σας κρατήσουμε όπως κάνει και το Mega τώρα, κάτι καινούργια που παρουσιάζει Καραβάτου, που σκάνε εκεί κάτι αλκέι, κάτι ιστορίες. Ναι. Εμείς θα κάνουμε το δικό μας ποτπουρί, το ρετράδικο, αυτό που γουστάρετε. Ο Dennis έχει φέρει κάποια πραγματάκια σήμερα εδώ, τα οποία θα γίνει exclusive unboxing ενός σφραγισμένου Ιαπωνέζικου Power Glove. Σωστά. Έτσι. Το κρατούσα αρκετούς μήνες, ναι, μέχρι να έρθει η στιγμή να το κάνουμε, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Και από το παιδί δηλαδή, που το είχα πάρει, γιατί το είχε φέρει από το εξωτερικό, ναι, του είχα υποσχεθεί ότι κοίταξε να δεις, θα το ανοίξουμε μια μέρα, κάποια στιγμή όταν θα βολέψει η κατάσταση στο κανάλι. Ναι, ναι, άρα ναι, λοιπόν εδώ είμαστε να το ανοίξουμε, είναι σφραγισμένο sealed, ναι, και ανυπομονώ πολύ και να το δω από μέσα και να το δούμε, έτσι, πως είναι κάτι τόσο καινούριο, σφραγισμένο, με τη ζελατίνα του, έτσι, με τη ζελατίνα του. Βασικά θα σε ξαναρωτήσω πολλές φορές μέχρι να έρθει εκείνη τη στιγμή, το έχεις αποφασίσει να το ανοίξεις? Ναι, 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 θα το ανοίξουμε, θα το ανοίξουμε, θα το ευχαριστηθούμε, γιατί και εγώ έτσι το βλέπω απλά σφραγισμένο πάνω στο ράφι μου. Και οκ, ωραίο είναι, ναι, αλλά πραγματικά θέλω να το χρησιμοποιήσω λίγο, δηλαδή θέλω να το φορέσω τελικά. Είμαι και εγώ αυτής της λογικής, ρε καμπότο, δεν ναι, μπορώ, δηλαδή ναι, και το multi-mega μου που είναι σφραγισμένο νιου, με πονάει που δεν το δουλεύω. Σωστά. Και είναι σε ένα κουτί. Εντάξει, βέβαια, εκείνο, το ανοίγεις, το βλέπεις, αλλά μέχρι εκεί ήταν. Ναι, 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 μπαίνεις μέσα. Ναι. Επίσης, ο Dennis έχει φέρει και ένα NES Advantage, βασικά είναι σχεδόν καινούριο. Ναι, είναι καινούριο, αχρησιμοποιητό, έχει μέχρι πάνω και τη ζελατίνα πάνω στα κουπιά, θα το δούμε. Ναι. Σε υπέροχη, έτσι, και αυτό κατάσταση. Πολύ καλή κατάσταση. Βέβαια, βλέποντας και το δικό σου, έτσι, είναι family, δηλαδή και το δικό σου είναι, έχει διατηρηθεί σαν ένα νεμπράνιο. Η αλήθεια είναι αυτή και να σας πω, εγώ του ζήτησα του Dennis να το φέρει το Disadvantage, γιατί έχουμε κανονίσει πέρα ότι σήμερα θα κάνουμε unboxing αυτά τα πολύ όμορφα πράγματα και ένα fitness center εδώ να δούμε πώς δουλεύει και τα λοιπά στη συνέχεια. Θα έχουμε και gameplay, παιδιά, οπότε ζήτησα του Dennis να έφερε το TNMT, τα χελονιτζάκια, το The Arcade Game, για να παίζαμε διπλό με τα NES Advantage στα χειριστήριά μας, αλλά ο Dennis το ξέχασε. Yeah. Οπότε, τι θα κάνουμε, αντί για TNMT το arcade game, θα βάλουμε Double Dragon 3. Ναι, εντάξει. Οπότε θα παίξουμε Double Dragon 3. Ένα άλλο παιχνίδι που όντως το αγάπησα και μικρός. Και το έχω από μικρός από τότε με ελληνικά όλα μέσα, έτσι, Itochu και με το αυτό. Ξέρεις, ό,τι είναι Itochu από εδώ και πέρα μετά το επεισόδιο μου, παίρνει συν 50% αύξηση. Έτσι έχω ανεβάσει τα hypes, αυτό κάνω. Αυτή είναι η δουλειά μου, να δίνω hypes εγώ στην ελληνική ρετροκοινότητα. Το ξέρετε, γιατί πείτε όχι μερικοί. Γιατί μετά τα επεισόδια μου τα ψάχνετε, ας πούμε, από εδώ και από εκεί. Είτε είναι περιοδικά, είτε είναι video games. Μένετε στα περιοδικά. Δεν είναι κακό αυτό, βέβαια. Δείχνετε ότι σας αρέσει αυτό που κάνω, λοιπόν, και γουστάτε να το δείτε και εσάς από κοντά. Δείχνει ότι επηρεάζει, δηλαδή ξαναφέρνει στον κόσμο αυτά τα συναισθήματα, τις εικόνες. Και το λένε και λένε ρε χαμό το ναι και εγώ το θέλω. Ναι, οπότε ναι, αυτός ο κύκλος είναι όμορφος, δηλαδή δείχνει ότι έχεις και εσύ μια διαδραστικότητα με τον κόσμο. Το ωραίο είναι όταν το στέλνουν βέβαια κάποιοι. Δηλαδή υπάρχει κόσμος που μου στέλνει ρε παιδί μου, μου στέλνουν ένα και email στο κανάλι και μου λένε αυτό ότι βάσει εσένα ξεκίνησα να φάση. Παροτρύνω εγώ πολλούς που βλέπουν και που κοιτάζουν, ναι, που ίσως είναι πιο silent ρε παιδί μου, να νιώσεις και εσύ το feedback τους ότι ναι, στείλτε, δηλαδή στείλτε email, πείτε στον Νίκο κάποιες ιδέες ή ξέρω εγώ ότι πώς σας παρακίνησε, πώς σας έφερε και πάλι εικόνες. Έχω σκεφτεί να κάνω κάτι όσους έχω παρακινήσει να ασχοληθούν με το ρετρό, να μου στείλουν φωτογραφίες στις συλλογές τους, να γίνει ένας διαγωνισμός και ο νικητής μου να κερδίσει κάτι. Έχω σκεφτεί κάτι τέτοια. Βέβαια, αυτό το λέω και σαν ερέθισμα γιατί πρόσφατα μου έστειλε ένας φίλος του καναλιού, ο Φάνος ο Κοκοκκιός, αν το λέω καλά, που ξέρω ότι σε γουστάρει πάρα πολύ. Όχι, σε γουστάρει, σε συλλεκτή. Μην ξεφύγετε. Έτσι, και κάτι είχαμε γράψει, ξέρω εγώ κτλ. Και μου είχε πει ότι είναι μεγάλος φαν και του λέω πού, αφού δεν σε ξέρω. Δεν σε έχω δει πουθενά. Πώς είσαι φαν, ας πούμε. Πολλοί άνθρωποι είναι silent. Δεν έχει σχολιάσει ποτέ ούτε να μπει σε μια live πρεμιέρα ή να γράψει ένα σχόλιο. Και μου λέει όχι, και ποστάρω στο προσωπικό μου προφίλ. Και μου τα έδειξε το παιδί, βέβαια. Και καλά, εννοείται ότι πλάκα έκανα εγώ. Δεν τα παίρνω σοβαρά. Εγώ αυτά που παίρνω σοβαρά είναι πράγματα για τη γενική μου ζωή. Όχι για το κανάλι τώρα και αυτά. Αυτά παιδιά είναι αστεία. Αλλά θέλω κάτι έτσι για τους fans, ας πούμε, που τους έχω ξεκινήσει. Οπότε η πιο silent, ναι, να γίνεται λίγο πιο active. Αυτό, εντάξει. Θα κάνουμε και ένα community gathering κάποια στιγμή που το είχα πει από παλιά, γιατί έχω ακόμα και τα δώρα για το διαγωνισμό και δεν τα έχω δώσει ακόμα. Γιατί περιοριζόμαστε ακόμα πώς θα μπούμε παιδιά σε ένα καφέ αυτή τη στιγμή. Έτσι. Και θέλω πάρα πολύ να γίνει μια συνάντηση κτλ. Έχω και δωράκια να γίνει και επεισόδιο για το κανάλι. Δηλαδή έχουμε ωραία projects στο μυαλό μου. Να πω κάτι άλλο, ότι ο Dennis, όταν είχαμε κάνει το πρώτο επεισόδιο, νομίζω, σου είχα δείξει τα Nintendo Club τα περιοδικά. Και θυμάσαι που σου λέω ότι μου λείπουνε τρία, δεν μπορούσα. Όχι, μόλις είχα βρει ένα, το πρώτο, και δεν μπορούσα να βρω δύο και το ημερολόγιο. Λοιπόν, ήρθες τώρα και τα έχω όλα. Άρα, ήρθα να το δω. Πού το οφείλω αυτό, στο ότι ο Ντένις είναι γουρλής και χαρισματικός. Χαρισματικός. Με έμφαση στο χαρισματικό. Με έμφαση, έτσι λοιπόν. Να τα δούμε λίγο. Να τα δεις, βεβαίως. Για να τα δούμε. Nintendo, το ημερολόγιο, παιδιά. Το πολύ ποθό και σπάνιο ημερολόγιο. Και είναι φοβερή κατάσταση. Το οποίο οφείλω να πω, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό, το συγκεκριμένο ημερολόγιο ήταν ενός φίλου του καναλιού, του Ανδρέα του Ανεφαντάκη από τα Χανιά ή από το Ρέθυμνο της Κρήτης, συγγνώμη Ανδρέα να το μπερδεύω, ο οποίος έβλεπε ότι το ψάχνα ένα χρόνο. Μάλιστα. Και κάποια στιγμή λέει εντάξει δεν γίνεται άλλο. Μάλιστα. Και μου λέει Νίκο, donate στο κανάλι. Και παιδιά μου ήρθε από έναν φαν του καναλιού. Για μένα ας πούμε πολύ σημαντικό ότι κάποιος άκουσε αυτή την κραυγή αγωνίας μου, την desperate που το ψάχνα. Και είναι και σε άψογη κατάσταση, έτσι. Βλέπεις και τα είναι φανταστικό. Είναι πολύ ωραίο. Μπράβο στο παιδί, στο φίλο. Να πούμε ότι και με τον Αντώνη Λεκόπουλο που ήταν στο επεισόδιο της Itochu, επειδή ο χρόνος, παιδιά, όπως είδα το επεισόδιο ήταν πάρα πολύ μεγάλο και δεν μπορέσαμε να ασχοληθούμε με τα Nintendo Club τα περιοδικά, ο Αντώνης το έχει πει και on camera. Θα γίνει από το νέο έτος επεισόδιο που ο Αντώνης θα εξηγήσει πώς έφτιαξε όλα αυτά μόνος του. Μάλιστα. Όλα Nintendo Club τώρα. Πολύ ωραία, μπράβο. Και ιστορίες, ναι. Μπράβο. Εδώ λοιπόν εντάξει, έχω και παραταγμένο το δικό μου το Minion, το NES που είπαμε πέρσι. Να πούμε Dennis ότι στις 25 του μήνα φέτος έκλεισα ακριβώς 30 χρόνια από εκείνη τη μέρα με το NES. Έτσι είναι. Είχαμε πει πέρσι ήταν το 29. 30 χρόνια στην Ελλάδα, εντάξει. Ήθελα να γίνει ένα επεισόδιο με τον Dennis σήμερα NES, γιατί εγώ να σου πω την αλήθεια τον Dennis τον έχω συνεφασμένο Game Boy, NES και SNES. Έτσι, και η συλλογή του ας πούμε είναι πολύ στοχευμένη σε αυτό που κάνει και οι περισσότεροι τα βλέπετε από τις ομάδες που ποστάρει πόσο κορυφαία κομμάτια παίρνει και σε τι καλή κατάσταση. Όχι, η αλήθεια είναι, είσαι αφοσιωμένο το παιδί μου σε αυτό. Εγώ ας πούμε δεν μπορώ να πω ότι είμαι αφοσιωμένο. Εγώ ας πούμε με τόσες κονσόλες κάθε φορά μία θα πάρω Jaguar, μία Saturn, μία θα αρχίσω να χώνω, τι να σου πω, NES, Mega Drive. Δηλαδή, εγώ είμαι έτσι. Στα περιοδικά. Περιοδικά πάρα πολύ. Και όχι μόνο από τα περιοδικά, γενικά όλα τα περιοδικά. Οπότε μου αρέσει πολύ αυτό που κάνει. Σε φίλε, είσαι πολύ στοχευμένος και από το room tour σου θυμάμαι τώρα. Γιατί το είχα βάλει και το έβλεπα τις προάλλες, αυτά που έχεις βάλει μέσα σε 1,5 χρόνο είναι... έχει ξεφύγει η φάση. Ναι, έχει το ξεφύγει, δηλαδή έχω σε τρελά πράγματα. Βοήθησε πάρα πολύ το brand, τα old stock, τα brand new old stock σίγουρα. Ναι, 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 ήταν καλό. Εκεί μιλάμε ότι ήταν κοντά 20 κομμάτια μόνο και μόνο ας πούμε, από αυτό. Αλλά ναι, ήταν πολύ καλά. Και μετά αρκετά στοχευμένα, ας πούμε. Μιας που το λέμε, ένα κομμάτι που τόσο καιρό το ήθελα. Ναι, ναι, για πες για το Punch-Out. Είναι το Punch-Out. Το οποίο αυτό το παιχνίδι τότε το 87-88 το είχα φέρει από την Αμερική. Η ιστορία είναι ότι υπήρχε η σύμβαση με τον Mike Tyson μέχρι το 89. Τότε ξέσπασε η καταγγελία για απόπειρα βιασμού τέλος πάντων. Και έτσι η Nintendo δεν ανανέωσε τη σύμβαση μαζί του. Γι' αυτό μετά το 90 είναι άλλο το cover. Έχει καρτούν, έχει κόμιξ. Και λέγεται Mr. Dream ο αντικαταστάτης του. Okay. Και αυτό εδώ πέρα το έψαχνα έτσι να είναι σε mint κατάσταση. Είναι όντως, το έχω δει εγώ. Με το γράμμα που είχε μέσα ο Mike Tyson, πράγματα που εγώ τότε μικρός σκέψω. Ήμουνα 10 χρόνων αγοράκι, διάβαζα το γράμμα του, έπαιζα το παιχνίδι. Θυμάμαι που πήγαινα για ύπνο και σκεφτόμουν πώς πρέπει να νικήσω κάποιους από τους αντιπάλους. Είναι το πολύ αγαπημένο σου. Οπότε είναι από τα αγαπημένα μου παιχνίδια. Και στο Room Tour μου το έχεις πει αυτό. Ναι, ναι, αλλά δεν το είχα. Ναι, αυτά θυμάσαι τι γίνανε τότε μικρός, το έχεις δηλαδή και τι γίνανε αυτά. Τα αγόρασα από την Αμερική και επειδή έπρεπε να τα ταξιδέψω στην Ελλάδα, κράτησα μόνο τα παιχνίδια. Και πετάξαμε τα κουτιά γιατί δεν μπορούσαμε να τα βάλουμε στη βαλίτσα. Και κράτησα τα manual. Μόνο τα manual. Ναι, τα οποία όμως στην πορεία των ετών χαθήκαμε. Ναι, κατάλαβα. Να πούμε κάτι άλλο, γιατί σίγουρα κάποιοι το έχετε απορία, το έχω δει. Αυτή η ακριλική θήκη είναι πανέμορφη. Σωστά. Θες να πεις στους φίλους που τους γουστάρουν έτσι λίγες λεπτομέρειες. Δίνει πολύ μεγάλη χάρη σε μια χαρισματική συλλογή. Απίστευτο, ναι. Και είναι και πάρα πολύ έτσι safe. Bulletproof. Ναι, πραγματικά, αλλά τώρα και να σου πέσει, δεν θα πάρει τίποτα από μέσα. Ναι. Επειδή θα ρωτήσουνε και γενικά πολλά παιδιά μου λένε έχω δει που έχεις, ξέρω εγώ αυτό, πού να το πάρω. Η απάντηση μου είναι μία. Τα ψάχνω στο eBay. Ναι, πάντα. Και επειδή στην Αγγλία υπάρχει τα πρόβλημα με τα μεταφορικά και με τα τελωνία, άρα λοιπόν βάζω Europe ή Continental Europe και κάνω exclude το UK. Ναι. Το συγκεκριμένο λοιπόν το έχω αγοράσει από έναν Πορτογάλο, άρα λοιπόν αν ψάξω το eBay δεν θυμάμαι τα ονόματα, αλλά δεν είναι πολύ, ένας είναι, οπότε αν γράψει ας πούμε plastic, acrylic case, Nintendo, ένας θα βγει που θα είναι στην Πορτογαλία. Ναι. Λοιπόν, και περίπου κάνει 20 ευρώ το ένα, χοντρικά. Ναι. Τα έξοδα αποστολής είναι ακριβά γιατί είναι βαρύ. Και στην Πορτογαλία δεν ξέρω, είναι και λίγο πιο ακριβά τα έξοδα αποστολής γενικά. Ναι, είναι και λίγο μακριά από Γερμανία, ας πούμε. Είναι λίγο στην άλλη μεριά. Χοντρικά αυτό είναι, ναι, όντως είναι από την άλλη πλευρά. Χοντρικά πάει ας πούμε 30 ευρώ το κομμάτι με τα μεταφορικά. Κοίταξε, είναι πολύ ωραίο και εγώ όταν θα ξαναπαραγγείλω να τα κανονίσουμε γιατί θέλω να μπει. Μόνο στον Νίκο, μην μου στείλετε, βάλτε με και με μένα μέσα. Δεν μπορώ. Οι συνεργασίες είναι εδώ, friends with benefits. Οι fans είναι. Ναι, friends with benefits. Θέλω να βάλω το Snow Bros εκεί μέσα. Ναι. Έχει ξεφύγει το Snow Bros τώρα, είδες πώς έχει πάει. Βασικά θα πάμε σε αυτό το κομμάτι με τις τιμές τώρα. Ναι. Έχει πάει 5 εκατοστάρικα με 6 το Snow Bros, complete, σε mint. Στο διάστημα των τελευταίων 6 μηνών. Είχα μείνει στα 300 πέρσι με το επεισόδιο. Ναι, ναι, στα 300 πέρσι. Έτσι είναι. Και εγώ θα πω χαρακτηριστικά το εξής. Αυτά τα brand new old stock που είχαμε βρει, εντάξει, έπρεπε να καταλήξω σε κάποιες τιμές. Ναι. Τι έκανα για να καταλήξω στις τιμές? Πήγα και είδα στο eBay, στα sold items πόσο κάνουνε, αφαίρεσα eBay και PayPal έξοδα. Ναι. Αφαίρεσα και άλλο ένα κομμάτι για να είναι πιο στα ελληνικά δεδομένα. Ναι, ναι. Εντάξει, δεν μπορείς να πας στο προποντέκτορ και να πεις, ξέρω εγώ, 200 ευρώ. Ναι. Πολύ λίγοι θα πούνε OK. Θα μου πούνε τρελός είσαι. Ναι, ναι. Και ας πηγαίνει ας πούμε τόσο. Ισχύει. Το θέμα είναι ότι εγώ έβγαλα κάποιες τιμές. Ναι. Σε κάποια παιχνίδια, ξέρω εγώ, 60, 50, δεν θυμάμαι, 70, 80, δηλαδή κάπου εκεί μέσα ήταν το βαριέσιο. Ναι. Πηγαίνοντας τώρα στο eBay να δω πόσο κάνουνε, μιλάμε για 2,5 με 3 φορές τις τιμές που έβλεπα εγώ πριν 6 μήνες. Ναι, ναι, είναι εξωφρενική παιδιά η αύξηση στα ρετρό αυτή τη στιγμή και Ελλάδα και εξωτερικό, αλλά πιο πολύ εξωτερικό, εντάξει. Θα πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Έβλεπα σήμερα το Zelda σε μια καλή κατάσταση, όχι mint. Ποιο Zelda? Το 1. Okay, NES. Το NES. Είχε σκισματάκι πάνω, είχε λίγο μπροστά, δηλαδή λέμε για κάτι το οποίο Ήταν καλό all around, αλλά είχε λίγο τα σκίσιματάκια. Ναι, ναι, ναι. Και πήγαινε 300 ευρώ και σε sold items, έτσι. Μιλάμε για αγγλικό, όχι για ελληνικό καν. UKV. UKV, ναι. UKV. Γιατί ελληνικό... δεν βάζω ούτε καν τώρα το τελώνιο μας από την δυνάμει, ας πούμε. Πολλά λεφτά. Τα Game Boy παιχνίδια είναι απίστευτα. Ναι. Θα σου πω, θυμάσαι το Batman, το Game Boy που σου έκανα δώρο στο Room Tour. Ναι, βέβαια. Και το λέω και στο βίντεο εκείνη τη στιγμή. Μπράβο. Και κοσμεί την όμορφη συλλογή σου. Δίπλα στο Super Metroid. Metroid. Λοιπόν, και λέω εγώ στο βίντεο, δείτε το, ότι εντάξει, μα δεν είχε κανένα ακριβό κομμάτι, το 30 ευρώ είναι. Ναι, όντως τότε. Τόσο είχε. Τόσο το είχα ψάξει κι εγώ δηλαδή. Και ναι. Από τότε ψάχνω να το αναπληρώσω και δεν το έβρισκα κάτω από 100 ευρώ. Εν τέλει το βρήκα. Κάπου εκεί, ναι. Έχουν ξεφύγει πάρα πολλοί τιμές. Ωραία, γιατί πιστεύεις τώρα, έχουν λυσάξει δηλαδή με το COVID εφέ. Οκ, πόσο θα τραβήξει αυτό, μετά όμως τελειώσει το κορονοϊός θα πέσουνε. Ένα μεγάλο κομμάτι σίγουρα ήταν που οι Αμερικάνοι πήρανε τα σωστά το λέω, benefit, δεν θυμάμαι τώρα, checks, δηλαδή τις επιταγές, stimulus checks, τι benefit. Με κόλλεις με το friends with benefit. Friends with stimulus. Okay. Λοιπόν, τα stimulus check, δηλαδή πήρανε επιταγές οι Αμερικανοί, τρεις, ξεκινώντας από τον Τραμπ και τελείωσε και ο Biden εδώ σε μία, που τυπώσανε χρήμα και δίνανε επιταγές και αυτό ήταν το πρώτο που έκανε bump τις τιμές. Γιατί εγώ ξαφνικά δεχόμουν προτάσεις από Αμερικανούς που μου λέγανε «Hey dude, you have Toxic Crusaders, you have Kid Dracula». Για το Toxic Crusaders... Ναι, πες το αυτό, γιατί το θυμάμαι ήταν... Ναι, το Toxic Crusaders, ας πούμε, ναι. Που εγώ το είχα πάρει 200 χοντρικά. Ακούστε, παιδιά. Μαζί με το manual και τα λοιπά. Ναι. Μου λέει «Έρχεται τώρα η επιταγή των 1600 και σου τα στέλνω τα χρήματα να μου το δώσεις». Και δεν το έδωσα. 1600 $. Το κράτησα. Ναι, τότε, τώρα μπορεί να είναι παραπάνω. Ναι, αυτό ήταν πριν 6 μήνες, ας πούμε. Τώρα θα είναι 2.000. Γίνανε bump οι τιμές και οι τιμές δεν πέσανε. Παρέμειναν εκεί. Ναι. Και όχι μόνο παρέμειναν εκεί. Μπήκαν φαίνεται και άλλοι άνθρωποι μέσα στο retro community ναι. Και στο retro collecting. Παγκοσμίως ναι. Μπήκανε και άλλοι. Ναι. Με αποτέλεσμα, εγώ θα σου πω ένα trend. Όταν εγώ ξεκίνησα το 2016-17. Έμπαινα μέσα στο eBay και έκανα την εξής αναζήτηση. Έλεγα Game Boy, Box, Lot, Games. Ναι, ναι. Και μου βγάζε πάρα πολλές αγγελίες, όπου συνήθως από Αγγλία, ήθελε UKV, ναι. Πουλούσανε 4, 5, 6, 7 κομμάτια μαζί σε μία αγγελία. Και εγώ αυτά τα έπαιρνα με 200 και 300 ευρώ. Ναι. Δηλαδή αυτά τα παιχνίδια που έχω. Τα έπαιρναν σε τέτοιες τιμές. Για κουτάτα μιλάμε τώρα. Δεν υπάρχει μέσα στο 2021, και πρέπει να πάω και λίγο πιο πίσω από το 2020, δεν υπάρχει πλέον αποτέλεσμα στην αναζήτηση τη συγκεκριμένη. Bundle. Δεν υπάρχει πια το bundle αυτό. Δεν υπάρχει. Ναι. Όχι αγγλία. Δεν υπάρχει πουθενά. Τώρα είναι όλα μεμονωμένα listings με buy it now. Δεν υπάρχει καν το auction πια. Είναι όλα με buy it now, τιμές πολύ ψηλές και ξεκινάς τώρα μία κατηδίαν διαπραγμάτευση όσο μπορείς να το χαμηλώσεις. Ναι. Δηλαδή με το καλημέρα έχεις πληρώσει 3-4 φορές το τι πληρώνεις παλιά. Και είναι και λίγο δύσκολο. Είναι και δύσκολο στο eBay γιατί πολλές φορές τα μηνύματα φιλτράρονται και άμα δουν και προσφορές, ξέρω εγώ σε PM, υπάρχουν και consequences μετά. Μου έχει τύχει δηλαδή. Ναι, ισχύει. Οπότε... Θεωρώ ότι αυτοί οι λόγοι έχουν συνηγορήσει στο να αυξηθούν πάρα πολύ τιμές. Το βλέπουμε λίγο και στην Ελλάδα αυτό ότι έχει συμβεί ξαφνικά. Έτσι. Και στην Ελλάδα. Δηλαδή, βλέπεις ξαφνικά σου ότι οι αγγελίες που βάζουν παιδιά για παιχνίδια είναι λίγο priced up. Ναι, βλέπω κάποιες. Και μου κάνει εντύπωση. Και για παιχνίδια τώρα τα οποία δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Όχι, δηλαδή, έτσι όπως τα έλεγε ο φίλος μου ο Θάνος ο Φασούλας που κάναμε το beat 'em up το επεισόδιο πέρσι, παιχνίδια σκουπίδια. Εντάξει τώρα. Και σκουπίδια. Αλλά anyway, Μάριο, δεν είναι τα high-end παιχνίδια που παραδοσιακά περίμενες ότι είναι expensive. Τα αλφα-αλφα. Ακριβώς. Και οι μη αλφα-αλφα τίτλοι, να μην πούμε σκουπίδια, είμαστε λίγο πολιτικά correct. Ο Dennis είναι λίγο πιο casual σε αυτά, ναι. Ακόμα και αυτά όμως έχουν πολύ αυξημένη τιμή. Ναι. Οπότε αυτό μας έχει φέρει πια στο να μην μπορούμε να αγοράζουμε με τη συχνότητα και την ποσότητα που τα παίρναμε παλιότερα. Γι' αυτό και εγώ πλέον μεμονωμένα. Μπορεί να υπάρξει μήνας που να μην πάρει τίποτα. Ναι, ναι, ναι. Και μετά ο επόμενος μήνας να πάρω ένα ή δύο παιχνίδια. Και βασικά, δηλαδή ήδη φτάνω το limit μου, ας πούμε. Ναι, και εγώ έχω μειώσει πάρα πολύ τις αγορές. Βασικά μου είχε φίλη. Μου είχε στείλει. Λοιπόν, κάποια φίλη ονειρεύεται. Λοιπόν, φίλος του Καναγιού και μου είχε πει ότι πότε θα ανεβάσει επεισόδιο με παραλαβές. Είμαστε που έκανα αυτά που έπαιρνα στις αγορές. Ναι, ναι, ναι. Με το καφεδάκι που κάνει στο. Μπράβο. Η αλήθεια είναι ότι από το τελευταίο επεισόδιο σαφώς και έχω μαζέψει πολλά πράγματα. Αλλά από τότε, ας πούμε, συγκεκριμένα και λίγο πριν γεννηθεί το μωρό, είχα κάνει και ένα redirection στη συλλογή μου σε Transformers. Μάλιστα. Δεν φαίνονται στην κάμερα, αλλά είχα πάρει σε ένα μήνα, είχα δώσει κάπου 600 ευρώ για Transformers. Δηλαδή πέθανα. Και εδώ και ένα χρόνο, μην πω και 1,5, ειδικά το τελευταίο πάντως ένα χρόνο, έκανα τρομερό focus να έχω τη μεγαλύτερη συλλογή στην Ελλάδα από περιοδικά gaming. Δηλαδή να μαζέψω όλα τα gaming περιοδικά. Το οποίο είναι ωραίο στοχοθεσία. Είναι δύσκολο. Γενικά, εμένα μου αρέσουν κάτι που είναι στοχευμένο. Ναι, αυτό. Ναι, ναι, ναι. Γιατί ξέρεις το limit του. Δηλαδή, βλέπεις που αρχίζει και που τελειώνει. Ήταν πολύ δύσκολο και ήταν και ακριβό. Δηλαδή, δεν είναι ότι τα παίρνα 50 λεπτά και ένα ευρώ. Ναι, φαντάζομαι. Τα παίρνα 4-5 ευρώ τα απλά και έχω δώσει και για τεύχη και 10 και 15 ευρώ το ένα. Και δεν μου λείπανε 20, μου λείπανε 100, 200. Κατάλαβες. Ναι. Οπότε δεν έχω κάνει ψηλό παραλαβές. Αλλά η αλήθεια είναι ότι από φέτος, από τότε που βγήκε η Αγγλία, έγινε το Brexit. Εγώ γενικά έπαιρνα πάρα πολύ από Αγγλία. Και προσπαθούσα να παίρνω και προσφορές. Θυμάσαι, υπήρχαν πολλοί Άγγλοι που, ας πούμε, μια κασέτα μεγέθους Mega Drive κτλ. Στο στέλνανε με το Royal Small Parcel Service. Που ήταν με 3,5 λίρες. Και έχει και tracking κιόλας εκεί από πάνω. Tracking, εντάξει, δεν θυμάμαι το αν είχαν όλα, αλλά θέλω να σου πω 3,5 λίρες, 5 ευρώ, 4 ευρώ. Ναι, και αν σου έρθει και σε 2-3 εβδομάδες παραπάνω, δεν σε νοιάζει. Ναι, και τιμές λογικές. Δηλαδή, ας πούμε, παίρναν και κασέτες Mega Drive, ας πούμε, όχι τη σκουπίδια. Έπαιρνα τιτλάκια με 30 ευρώ και μου έβγαινε, ας πούμε, 30-35 ευρώ. Ήταν decent. Τώρα, δεν βλέπεις παιχνίδι καταρχήν. Από Αγγλία μιλάμε, κάτω από 50 ευρώ, κάποιο που είναι πολύ σοβαρό. Ναι, 50-60. Δεν υπάρχει. Μεταφορικά σε χρεώνουν. Ξαφνικά έγινε, το σταντάρανε και έγιναν τα μεταφορικά 15 με 20 λίρες. Δηλαδή κάπου 22-23 ευρώ για μια κασέτα. Και σύν το τελωνείο, μια κασέτα που θα έχει, ας πούμε, 50 ευρώ, θα την πληρώσει 100. Και εγώ είπα από εκείνη τη μέρα, τέλος. Ναι. Αγγλία, τέλος. Μόνο Γαλλία, Γερμανία και πλέον έχει μπει πολύ στο παιχνίδι και Ισπανία. Να το πούμε. Ισπανία και εγώ έχω πάρει από Ισπανία. Ναι. Εμένα οι χώρες που ψωνίζω επί το πλείστον είναι αυτές που είπες. Δηλαδή Ισπανία, Γαλλία, Πορτογαλία από Ιβηρική Χερσόνησο και μετά πάρα πολύ Γερμανία, Ολλανδία πάρα πολύ. Ολλανδία, Βέλγιο. Έχω πολλά χρόνια να ψωνίσω. Έχω πολλά χρόνια από εκεί. Μόνο G.I. Joe έπαιρνα από εκεί και Mighty Max από Ολλανδία. Α, μάλιστα. Αλλά video games δεν έχω δει. Όχι, έχω. Netherlands είναι κανένα δύο τυχαίνει που του sellers που έχω πετύχει και του ξανά, ας πούμε, εμφανίζω ένα κομμάτι που το θέλω και το παίρνω. Απλά εν ολίγης θέλω να πω ότι άλλαξε πάρα πολύ σκηνή στο ρεπρό. Δεν βοηθάνε μεταφορικά που ξεφύγανε, τελωνία, υψηλές τιμές ξαφνικά και έχουμε μπει σε defensive mode. Καλά, εγώ έχω μπει και πιο πολύ λόγω και του μωρού, τώρα είναι πολλά τα έξοδα. Σίγουρα. Αλλά θέλω να πω ότι. Και όπως είπες και εσύ, ότι μπορεί να περάσει ένας μέσα να πάρει σε ένα καλό παιχνίδι. Έτσι και εγώ, παιδιά, έπαιξα μπάλα, ας πούμε, τώρα αρχίζει Δεκέμβρη, στη γιορτή μου. Δηλαδή, μάζεψα κάποια λεφτά. Είχα πει ότι ψάχνω το Super Metroid το μικρό. Έτσι. Το κάνανε εκεί την έκδοση τη version. Και δεν την έβρισκα. Και ξαφνικά βρέθηκε ο φίλος ο Βλάσης, να είναι πολύ καλά το παιδί, που είναι και εσύ με τον σύστησες, εσύ και ο Θάνος, ο Άκου, αυτός του Καναγιού. Και βρέθηκε ο Βλάσης και μου έκανε, ας πούμε, μια. Πολύ ωραίο. Δεν ξέρω αν είμαι στη μέση. Ναι, ναι, φαίνεται. Δηλαδή, βρήκα κάτι από Ελλάδα, κάτι τόσο unique και σκάλωσα. Ναι. Και λέω, υπάρχουν και τέτοια. Εντάξει, πολύ σπάνια. Και κλείνοντας αυτό, να κάνω και μια πολύ μικρή παρένθεση. Όταν είδε ο κύριος Δημήτρης Παυλίδης, που ήταν ο διευθυντής της Itochu της Κουράλης, που είχε έρθει εδώ και είδε το Super Metroid, παιδιά. Εκτός ότι στο επεισόδιο είδατε τι είπαμε για τις ελληνικές οδηγίες που πολλοί το έχουν άγχος, ποια ήταν η αλήθεια, μου είπε εκτός κάμερα ότι αυτή η έκδοση δεν ήρθε ποτέ Ελλάδα. Μάλιστα. Είχε έρθει μόνο το μικρό. Το small box. Οπότε στην Ελλάδα, αν κάποιος είχε πάρει το big box, θα το είχε πάρει από τυχόν παρασυλλογή, από Teleclub κτλ. Του έκανε τρομερή εντύπωση. Μάλιστα. Του λέω, μα υπήρχε, του λέω, και το Secret of Mana σε μεγάλο. Υπήρχαν και κάτι άλλες εκδόσεις. Όχι, όχι, μου λέει, Itochu δεν έφερε ποτέ, μου λέει, κάτι τέτοιο. Είναι πρώτη φορά τα βλέπω. Δεν ήταν official. Ναι. UKV ήταν αυτά, γιατί εκεί βγήκανε και το συγκεκριμένο βγήκε και στο launch, να ξέρεις. Πρώτα βγήκε η ακριβή έκδοση και μετά βγήκε η budget, η μικρή. Τέλος παρένθεσης. Αυτό είναι τα ωραία που καθάφερες και δείξεις αυτούς τους ανθρώπους. Παρένθεση στην παρένθεση. Γιατί πολλά πράγματα ακουστήκανε που δεν τα ξέραμε. Ναι, απαντηθήκανε πιο πολλά και το πιο αστείο που θα είδες και εσύ ήταν η αποθήκη της Itochu. Oh, yes. Ήταν αστείο ότι υπάρχει ακόμα. Που πιστεύανε κάποιοι ότι υπάρχει αποθήκη Itochu. Φυσικά όσοι το πιστεύουν αυτό είναι αυτοί που πιστεύουν ότι η γη είναι επίπεδη. Εγώ είπα. Ναι. Για πλάκα είπα εγώ έχω μια αποθήκη. Ναι, it's a joke. Ναι, ήταν αστείο εννοείται. Ωραία. Άρα λοιπόν, αφού έτσι κάναμε λίγο και την κουβέντα μας στην γενική με το τι συμβαίνει στην αγορά κτλ. Ναι. Να προχωρήσουμε σιγά σιγά, να ανοίξουμε το... Θέλεις να πάμε εκεί? Το κλαμπ. Θες να πούμε τίποτα άλλο? Τώρα που τσουλάει. Να πούμε τίποτα άλλο, να σκεφτούμε τι άλλο συμβαίνει στη ρετροκοινότητα παγκοσμίως. Γενικά, κοίταξε, ας πούμε ένα νέο που υπάρχει αυτή την περίοδο που τρέχει, ναι. Είναι που η Analog έβγαλε τα καινούργια της, τα Game Boy Alternative, δεν ξέρω πώς να το πω, το οποίο μέσα όμως έχει, δεν είναι emulation, δηλαδή πραγματικά έχει μέσα το engine για να παίξει σε πραγματικά. Σε real time. Ναι, το παιχνίδι. So δεν είναι, πώς λέγεται, retro pie αυτά. Έχει πολύ μεγάλη ωραία οθόνη. Έχει γίνει πολύ μεγάλος χαμούλης στην παγκόσμια κοινότητα και είναι στα $220. Φοβερή οθόνη. Τεράστια, παίζει τα πάντα, Game Boy Advance, Game Boy κλασικά, Game Boy Color. Ναι. Και μπήκα και εγώ λοιπόν για να προπαραγγείλω και είναι για το 2023 η επόμενη μπατσιά. Α, νωρίς, μάλιστα. Οπότε όσοι ήδη αρχίζουν και τα παραλαμβάνουν, κλασικά, eBay και τα χρεώνουν είναι €600. Τα γνωστά scalping φαινόμενα που... Α, Metroid Dreadbeard βρήκες τελικά, συλλεκτική. Όχι. Λοιπόν παιδιά, αυτά τα επεισόδια, επειδή μας βλέπει αναγκαστικά πάρα πολλοί κόσμοι που ασχολούνται με το ρετρό, είναι ωραίο και εμείς εδώ καμιά φορά να βγάλουμε, όχι γούστα, να βγάλουμε και τι θέλουμε. Λοιπόν, οπότε ο Dennis, παιδιά, αυτή τη στιγμή ψάχνει μια συλλεκτική Metroid Dread για Nintendo Switch. Να πληρώσω κάτι παραπάνω, δεν με πειράζει. Αλλά μην είναι double price. Εντάξει, όχι, σκαλοπιές και τέτοια δεν θέλουμε. Οπότε, αν κάποιος φίλος την χάνει να έχει μια δεύτερη, είναι καλό να πάει σε καλά χέρια. Οπότε. Ναι. Δυστυχώς εκείνη την περίοδο εγώ αποκοιμήθηκα. Ναι. Ήμουνα πάνω στην εναλλαγή με τα επαγγελματικά μου και δεν έδωσα καθόλου σημασία στο τι συνέβαινε. Δεν ήμουνα τελείως αλλού το μυαλό μου, ήμουνα focus τελείως αλλού. Και έτσι το χάσα πάλι. Μάλιστα. Πριν προχωρήσουμε σε unboxing, επίσης να πω ότι εγώ προσωπικά ψάχνω το Metroid του NES. Yes. Και το Castlevania το πρώτο. Εντάξει, το Metroid τώρα σε ελληνικό manual δύσκολο. Αλλά αν μόνο ένα υπάρχει. Ναι, μόνο ένα υπάρχει και είναι και γενικό και το έχει και ο Dennis από τα εκείνα τα old stock. Αλλά όχι, ρε. Γενικά να ξέρετε, ψάχνω Burai Fighter και NES Metroid και NES Castlevania το ένα σε complete, έτσι πάντα με manuals. Κατά προτίμηση να υπάρχει και ελληνικό. Αλλά εννοείται και το JP που το ψάχνω του NES πόσο καιρό. Ναι. Δεν είναι ακριβό αυτό. Όχι, απλά δεν ήρθε πολύ στην Ελλάδα, μάλλον ή δεν την πήρε, δεν το αγοράσανε ή δεν ξέρω. Εγώ δεν το έχω δει πάντως στην Ελλάδα. Θα κάνω παράπονο στον κύριο Παυλίδη τη Itochu. Θα πω, δεν ξέρω γιατί ξηγηθήκατε έτσι. Ναι, θέλω αυτά τα παιχνιδάκια και επίσης στον Dennis πρόσφατα τον έψησα, αλλά δεν άργησε πολύ να πει το ναι. Γίναμε συνδρομητές, παιδιά, στο περιοδικό το Retro Gamer. Ναι. Έτσι, το Retro Gamer είναι το μόνο περιοδικό αυτή τη στιγμή στην παγκοσμίως που είναι αποκλειστικά με το ρετρό και είναι απίστευτο. Όσοι δεν το έχετε δει, ψάξτε λίγο στο ίντερνετ, στο official site του, είναι απίστευτο. Έχει φιλοξενηθεί και ένας πολύ μεγάλος Έλληνας συλλέκτης, ο Δημήτρης ο Ζήκος, που θυμάμαι την επικεφαλίδα του room tour του που έλεγε Greek Glory και ήταν απίστευτο και έχω και βλέψεις και εγώ λίγο να μπω εκεί σελίδες του Retro Gamer. Με ως YouTuber που παρουσιάζει περιεχόμενο. Δεν μου έχει έρθει ακόμα. Και εμένα. Τα περιμένουμε τώρα που είναι. Πριν 3 εβδομάδες θα μου φαίνεται που το κάναμε. Είναι τώρα, ναι, είμαστε στην αλλαγή του χρόνου. Αλλά τώρα είναι ότι σου δίνουν και digital version. Πήγες για την digital. Ναι, αλλά δεν το διαβάζω τότε. Ήταν προαιρετικό. Χατώσα παραπάνω χρήματα. Υπήρχε να αγοράσεις digital και print και print only. Πήρα και τα δύο κατά λάθος. Εντάξει, δεν πειράζει. Μου φαίνεται ήταν €1 παραπάνω κατά δύο. Ναι, δεν ήταν μεγάλη διαφορά. Κάνα €2, ναι. Αφού το πήρα και δεν θα το διαβάσω για να μην χαλάσω την αίσθηση αυτή που ξεφυλίζει. Σε φιλίζει. Κάτι άλλο που θέλω να θίξουμε. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, στο ρετρό, τι πιστεύεις ότι τώρα είναι στο πικ του? Nintendo καταρχήν, Sega ή κάτι συγκεκριμένο από Nintendo. Εγώ βλέπω πολύ άνοδο ξαφνικά στο NES. Ναι. Που υπάρχουν πολλά άτομα τα οποία δεν είχαν σχέση με το NES. Το δεν το ζήσανε. Βλέπω και εγώ μια άνοδο, το κατάλαβα το καλοκαίρι με τα New Stock, ναι, που ήρθαν σε επαφή μαζί μου πολλά παιδιά τα οποία δεν τα έξα πει πριν, εκπληκτικά παιδιά, ναι, κάποια παιδιά πιο νέα και από εμάς. Κάνα δύο κιλούς έτυχε και τους... Εγώ ξέρω τον Κωνσταντίνο το Βέτα, πως το γνώρισα, εγώ θυμάμαι το κανάλι που είχε. Πολύ ενίες. Αλλά και μετά από αυτό, δηλαδή από το καλοκαίρι και τώρα, και άλλα παιδιά είδα που μπήκανε μέσα στα groups και στα forums, ναι, δυναμικά για NES και για Game Boy που δεν τα ήξερα πρωτήτερα, και αυτό είναι που με κάνει και λέω ότι παγκόσμια πολλοί ακόμα μπαίνουνε στον, ναι, χώρο και γι' αυτό δεν βλέπεις διαθεσιμότητα, ναι, ναι, στις πωλήσεις. Δηλαδή ακόμα μπαίνει κόσμος, δηλαδή ακόμα ανεβαίνουμε. Υπάρχει τώρα και το άλλο θέμα, έτσι, που μπορούμε να συζητήσουμε αν θέλεις. Ναι, εννοείται, γι' αυτό είμαστε. Κατά πόσο όλο αυτό είναι μια φούσκα. Δηλαδή, ναι, εγώ το πιστεύω. Το ένα... Το έχουμε πει και παλιά στο επεισόδιο είναι... γιατί συλλέγουμε. Ναι, κατά πόσο είναι... κάποιοι τα παίρνουν ως επένδυση για το μέλλον για να τα μεταπολύσουν. Ναι. Άρα λοιπόν αυτοί, ας πούμε, πώς θα το πω, ευελπιστούν ότι θα αυξηθούν οι τιμές και τις κατάλληλες τιμές θα τα πουλήσουν απλά για να πάρουν λεφτά. Εγώ δεν το βλέπω έτσι. Και μετά υπάρχουν οι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι, ναι, ναι, είμαστε οι συλλέκτες, οι οποίοι αγοράζουμε για να τα βάλουμε στη συλλογή μας. Ναι. Εγώ το έχω πει και στο έχω πει και σε σένα και στο άλλο βίντεο, ότι παίρνω πράγματα bulk, μαζικά, με σκοπό κάποια που δεν θέλω να τα πουλήσω, για να πάρω αυτά τα χρήματα και να πάρω ένα πιο από τα ακριβά αντικείμενα που δεν θα πουλούσα υπό άλλη συνθήκη. Ναι, ναι, ναι. Εγώ το κάνω αυτό. Ναι, ναι. Στεναχωριέμαι δηλαδή, άμα δώσω κάτι το οποίο είναι μία φορά και το δώσω, με πονάει πάρα πολύ, ναι, αλλά το κάνω για αυτό το σκοπό. Ας πούμε, να πάρω το Mike Tyson's Punch-Out που, ας πούμε, έτσι. Έλα, πες μας τώρα, πόσο το πήρες αυτό, αφού τα λέμε τώρα. Πόσο σου πήγε συνολικά? Στα 600. 550. Πήγε τόσο πολύ το Punch Out. Αυτό, επειδή είναι Black Edition. Είναι η κατάστασή του, έχει μέσα το γράμμα του Mike Tyson, μέσα το manual και όλα είναι μέσα crisp και mint. Γενικά έχει πληρώσει κατά ένα τεράστιο ποσοστό και την κατάσταση όμως. Αυτό. Δηλαδή υπήρχε σε πιο... Εννοείται, μπορείς να το βρεις ταλαιπωρημένο, ναι, να μην έχει το γράμμα του μέσα του Mike Tyson, είναι που το εκτοξεύεις είναι 100-150. Το κάνω μια φωτοτυπία, ρε παιδιά. Το δώσουμε στον Ρομπέρτο, το κάνει ρεπρό. Ναι, ναι, ναι. Okay. Γίνεται. Διαφορετικά, αν ξέρεις αυτά τα πράγματα, μπορείς να το βρεις στα 2,5. Ναι. Με κουτί όμως και με το manual, έστω. Ναι, 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 ναι. Αλλά πιο κάτω όχι. Οκ, ναι, που λέει και ο Σακατάκ, μου το έχει κολλήσει Σάκη, μου το έχει κολλήσει, οκ. Λοιπόν, οπότε πάμε λίγο για τα unboxing. Σε ξαναρωτάω, είσαι σίγουρος ότι θέλεις να το ανοίξουμε? Ναι, θα το ευχαριστηθούμε. Okay. Γιατί και εγώ θα το ευχαριστούμε στο σπίτι. Μωρέ, εντάξει, εγώ θα σου έλεγα να έπαιρνες καναλούς και αυτό να ήταν βιτρίνα. Εγώ έχω φορέσει κάτι. Στον Φώτη το Retro Computers. Και εγώ το έχω φορέσει το κάτι. Έχω να το φορέσω 20. Α, το είχες μικρός? Το είχε ο φίλος μου. Α, οκ. Το είχε ο φίλος μου και προσπαθούσαμε να παίξουμε, αλλά δεν παίζεις πολύ καλά. Και εγώ γι' αυτό λοιπόν το έφερα σήμερα, γιατί θέλω να το ανοίξουμε και θέλω να το δοκιμάσουμε με το Iconic παιχνίδι που υποτίθεται ότι έχει την καλύτερη συνεργασία. Ναι. Υποτίθεται. Σκεφτείτε τώρα στο Nintendo το Wii που είχε μέσα bundle δώρο με τα sports. Με το box, το Wii Sports, ναι, ναι, Wii Sports, και τώρα το πρωτόγωνο, παιδιά, εδώ το... εντάξει, θα έχει πλάκα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα και θα κάνουμε τώρα γρήγορα τα unboxing. Και ήρθε η ώρα τώρα, παιδιά, ενός πολύ exclusive unboxing, κάτι το οποίο δεν είναι your daily loot. Χάιδεψέ, θα το χαϊδέψω και εγώ λίγο εδώ. Βάζω το χέρι μου στο γάντι. Ναι, 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 ναι. Εγώ θα ξαναρωτήσω τρίτη φορά, έχεις αποφασίσει, θες να το ανοίξεις? Ναι, θα το ανοίξουμε. Σίγουρα, έτσι. Ναι, μωρέ, μετά από εδώ, από την απομάκρυνση, δεν μπορούμε να κάνουμε rewind, back to the future. Δεν γίνεται. Όχι, θα το ανοίξουμε και να ρίξουμε τι είναι πραγματικά σφραγισμένο. Κοίταξε, θα το γυρίσω από εδώ. Ναι, ναι, θα δούμε ότι εδώ έχει ζελατίνα. Ναι. Να δείξουμε και το κουτί από κάτω, δεν έχει κάτι άλλο, είναι φελιζολέ. Ναι, δηλαδή, σαν να κάνουμε κάποιο magic trick, ας πούμε. Δεν υπάρχει, ναι, εδώ magic trick. Ναι. Είναι the reality. Λοιπόν, ναι, μόλις εδώ τώρα ερχόμαστε. Η αξία του ξαφνικά θα υποβαθμιστεί κατά 10 φορές. Επειδή θα το ανοίξουμε. Πόσο δηλαδή είχε τώρα Seal? Εντάξει, δεν θα πούμε τώρα τιμές. Μην πούμε. Αλλά ήταν αρκετά. Να το. Έρχεται. Όχι, ρε φίλε. Κι όμως γίνεται. Και μάλιστα δεν ξέρω μήπως το κάνω ζημιά που το πάω τόσο βαθιά. Αν μπορούμε απλά να το ασχίσουμε. Όχι! Ναι, ναι, κοίτα. Done. Όχι! Done. Η καρδιά μου. 30 χρόνια. Γιατί 30 χρόνια. Να κάνεις αλλιώς τη ζελατίνα, να την βγάλεις. Δεν με πειράζει. Εντάξει, κράτησε τη με φιλέ. No. Δεν θα την κρατήσω εγώ. Κάτσε την εσύ. Θα την κρατήσω εγώ. Θα την πουλήσω στο eBay, δεν κατάλαβες. Λοιπόν, εγώ από τη μία πλευρά και εσύ από την άλλη, έλα. Συνεργασία. Καταρχήν ξέρεις τι να πούμε. Μου κάνει εντύπωση που δεν γράφει πουθενά Nintendo. Ναι. Απλά γράφει for Famicom. Σωστά. Κοίταξε όμως εδώ. Δείχνει ότι το έχει φτιάξει κάποια άλλη εταιρεία. Ενώ στην Αμερική ήταν κατευθείαν από Nintendo το branding. Άρα εκεί στην Ιαπωνία ήταν πειραματικό στην αρχή. Ναι. Για να δουν πώς θα λειτουργήσει. Βλέπεις που δεν μπορεί να βγει. Ναι, είναι περσαριστό. Κάτσε μισό λεπτό. Έχουμε εδώ σε ρωτή. Ναι. Ρε φίλε, πού πας? Πού πάμε ρε μπρο? Λοιπόν. Ένα κλακ. Ένα κλακ. Αυτό ήταν. Και κάτω. Ένα κλακ από εδώ. Και τέλος. Στα πλάγια. Όχι, δεν βλέπω από εδώ. Όχι, δεν έχει. Ωραία. Είσαι σίγουρος? Τι τώρα. Τώρα it's over. Έχω πάθει σόκο εγώ ψυχολογικό και το ρωτάω. Μέχρι να φύγει σε ρωτάω. Τη μυρωδιά πριν φύγει. Ω, μύρισε. Ω, ναι, είναι αυτή η μυρωδιά. Μυρίζει από ξηραμένο σούσι από το 1980. Από τα βάθη της Ανατολής. Λοιπόν, αλλά κάνε εδώ, εσύ είσαι πολύ καλός σε αυτά εδώ, τις παρουσιάσεις. Πολύ καλός τώρα, εγώ πρέπει να φοράμε γάντι, σαν τον unboxing therapy. Βέβαια, το γάντι για το γάντι. Δεν πάει. Λοιπόν, τι λέει ρε φίλε. Πόπο παιδιά, πολύ exclusive καταστάσεις στο κανάλι αυτές. Εδώ έχει το setup για να λειτουργήσει αυτό σωστά. Πρέπει να βάλει αυτό το πράγμα στην τηλεόραση. Κάνει αυτό το γάμα ας πούμε. Και για να αντιλαμβάνετε ξέρεις το hips ή τα coordinates. Ναι. Εκεί δείχνει ένα παιδάκι που χαίρεται. Και ένας, τι είναι αυτός ο άνθρωπος, επιστήμονας. Δεν ξέρω πώς να τον χαρακτηρίσω. Κρουκ. Μοιάζει σε κάτι. Σαν τον Άρτσι δεν μοιάζει. Θυμάσαι τον Άρτσι. Ναι. Σωστά τα λες. Εδώ δείχνει που πρέπει να κάθεται θεωρητικά. Να πούμε ότι ήταν μια πολύ μεγάλη αποτυχία όλο αυτό. Ναι, ισχύει. Δεν μπορούσε να λειτουργήσει σωστά. Δηλαδή δεν γινότανε. Θεωρητικά παίζει πιο καλά στο Punch-Out. Πού είναι και το παιχνίδι. Ναι. Θα δοκιμάσουμε. Είχε κάνει και την εμφάνισή του σε μια ταινία. Μου διαφεύγει τώρα αυτή τη στιγμή ο τίτλος της ταινίας. Όπου δείχνει και ο ήρωας ότι με το γάντι έπαιζε και έπαιξε ας πούμε και έκανε και κέρδιζε. Ναι. Μη σου πω ότι έπαιζε Rad Racer. Δεν μπορεί να παίξει ένα Rad Racer με αυτό. Δεν ξέρω φίλε, δεν μπορούσα να παίξω Mario με το Advantage εγώ. Αν παίξεις με αυτό Rad Racer. Εκτός αν είναι το γάντι το Turbo Bionic, το θυμάσαι? Το τηλεκατευθυνόμενο που έχω. Ναι, είναι η ίδια φάση. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον, παιδιά, το manual, εντάξει. Για να δούμε και στο πίσω μέρος, έχει και αυτό κολλητάκι. Σαν εγγύηση, μάλλον, τι είναι αυτό. Σου λέει το serial number και όλα. Τηλέφωνο, ναι. Από πάνω ένα εξτρά αυτοκόλλητο. Φίλε, ήταν από το 87, 86-87. Πόσα χρονιά είναι, δεν μπορώ να το υπολογίσω πια. Άρε, Dennis, γιατί ήθελες. Λοιπόν. Εδώ δείχνει πως μπαίνει και πως πιάνει με strap στο χέρι. Άντε πάμε από την άλλη. Φίλε, κάθεται εδώ μέσα. Ας κάνουμε λίγο την αφαίρεση. Ναι. 35 χρόνια. Ναι. Κάθεται εδώ μέσα 35 χρόνια. Και περίμενε. Μέσα σε αυτά τα 35 χρόνια τι είχε γίνει στην ανθρωπότητα όσο αυτό περίμενε. Χαμός. Και περίμενε τον Dennis και τον Console Hunter να το φέρουν στο φως. Για βγάζε. Έλα τώρα είναι δικό σου. Παιδιά, εννοείται ότι μας έρχονται κάτι τρελές μυρωδιές. Ναι. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε ότι έχει το καλώδιο. Εδώ μπαίνει το NES βίσματα. Εδώ αυτό θα συνδεθεί στο άλλο κομμάτι. Ναι. Εδώ αυτό μοιάζει με Atari Port. Ναι, οχτάπινο. Σαν κατασκευή φαίνεται λίγο απατηλή. Να σου πω, στο αμερικάνικο υπάρχει όλο αυτό εδώ? Ναι, υπάρχει. Είσαι σίγουρος? Ναι. Δεν το θυμάμαι γι' αυτό. Δηλαδή μπαίνει αυτό στην τηλεόραση σαν να πάρει τον δέκτη. Ναι, γιατί πρέπει να ξέρει πού είναι τα coordinates. Τι γίνεται ρε παιδιά εδώ? Το έχουμε. Και λέει τώρα να γίνει η ζημιά και να σπάσει, ας πούμε. Κοιτάξτε τώρα κάτι πράγματα εδώ. What the fuck δηλαδή. Λοιπόν, αυτοκόλλητα εδώ για να πιάσουν αυτά. Ναι. Στην τηλεόραση. Να έρθουμε εδώ στο main unit. Ναι, ναι. Ας πούμε. Τι μυρωδιές είναι αυτές ρε φίλε. Είναι πολύ φιτουριστικό ρε φίλε για εκείνη την εποχή. Είναι πάρα πολύ. Είχε τη δυνατότητα εδώ, αν χρειαστεί, να κάνεις ιστορίες, ναι, με το up-down κτλ. Εδώ είναι το strap του. Εδώ έχει ύφασμα για να χωρίσει το χέρι. Ναι. Δηλαδή τώρα, εδώ είναι για παιδικό χέρι. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, δηλαδή, το γάντι φαίνεται ότι είναι και για ενήλικα. Στρετσάρι γενικά. Υπήρχαν sizes. Γενικά υπάρχουν, ναι, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι λίγο universal. Αν και οι Ιάπωνες τώρα δεν χαρακτηρίζονται για τεράστια χέρια. Ναι, σωστό και αυτό. Εδώ τότε σου κάνει οριακά. Στραπάρει εδώ κανονικά έτσι, ναι. Τώρα δεν το κάνω. Ναι, νομίζω ότι με αυτό σκέψου τώρα πόσο πλάκα θα έχει να βγεις έξω, να πας και ένα ψιλικατζίδικο και να βγάλεις και να δώσεις με αυτά τα λεφτά. Νομίζω ότι είμαι ο Terminator, ας πούμε. Cyberpunk, ρε. Ναι, τελείως. Μάλιστα. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Μυρίζει ωραία, παιδιά. Έχει, ναι, ωραία. Ναι. Έχει πολύ ωραίο. Δεν ξέρω για σένα, Νίκο, εγώ ευχαριστήθηκα πάρα πολύ που το άνοιξα. Κοίταξε, ελπίζω να το χαρείς. Θα το βάλουμε τώρα λίγο σε λειτουργία. Σε λειτουργία, λες, θα το αφήσουμε για άλλη στιγμή. Εντάξει, θα το σκεφτούμε. Θα το δούμε, εντάξει. Εντάξει, πολύ ωραίο. Μάλιστα. Θέλω να δω συγκριτικά τώρα, να θυμηθώ πως είναι το PAL, το αμερικάνικο γάντι. Τι να πω, πολύ ωραίο. Λοιπόν, μιας που βλέπουμε αυτό, ναι, να το κάνουμε λίγο στο πλάι, να δούμε και το punch out που είναι το κομμάτι, το κομμάτι που του συνδυάζεται. Πάμε λίγο να καθαρίσουμε το τραπέζι και γυρνάμε. Λοιπόν, εδώ ένα παιχνίδι το οποίο το λάτρεψα μεγαλώνοντας. Με τη σκληρή του δίκη τώρα πια. Έτσι. Punch out. Mike Tyson's Punch Out. Meet the ultimate challenge, fight Mike Tyson κτλ. Και ακόμα και τώρα αυτή τη στιγμή όταν παίζω το παιχνίδι αυτό, ναι, μπορώ και φτάνω στο Mike Tyson. Αν είμαι στις καλές μου μπορεί να το κερδίσω. Έτσι. Ναι. Και εδώ αυτή η ακριλική θήκη έχει αυτό το slide. Καταπληκτική. Οπότε το βγάζουμε έτσι. Και για να δούμε λοιπόν ένα κομμάτι που κόστισε παιδιά 600 ευρώ. Κακώς το είπα. Το έχεις μετανιώσει? Όχι. Okay. Όχι, όχι. Απλά έχω μετανιώσει που το είπα. Δεν έπρεπε να το πω, μου φαίνεται. Τίποτα, είναι. Εντάξει, υπέροχη η κατάστασή του. Ναι. Και πάντα ανοίγω τα παιχνίδια έτσι. Δηλαδή, όχι από εδώ. Εγώ έτσι τα ανοίγω. Από τα πλάγια. Γι' αυτό ήταν στραβωμένα. Ζελατίνες του. First party. First party, έχει το Nintendo logo εδώ. Έχει τα καλούδια του. Ναι, εντάξει, εδώ το παιχνίδι θα δούμε κάτι το ιδιαίτερο εδώ. Cartridge. Αυτό ήταν, θύμισε μου, brand new ή ελαφρώς? Όχι, όχι, δεν ήταν brand new. Okay, ήταν όχι, απλά είναι used, απλά σε mint κατάσταση. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ ξέρεις, εδώ τα αγαπημένα σου, ένα Nintendo Power τώρα. Τρελαίνομαι. Μυστικά πράγματα, κοίταξε. Εδώ έχει κιόλας ένα για το Mike Tyson όπου σου λέει, ναι, τον κωδικό που θα βάλεις. Αν βάλεις αυτόν τον κωδικό, σε πάει κατευθείαν σε αυτόν εδώ πέρα που είναι περίπου στα μισά του παιχνιδιού, ναι, σε εξέλιξη. Ναι, ναι. Είμαι περιοδικά και εγώ τώρα, οπότε δεν μπορώ να τα τρελαίνω με αυτά, γουστάρω πολύ. Σωστό. Για πάμε. Εδώ έχει την κλασική. Την αφίσα την κλασική που την είχα και στο δωμάτιο. Αυτή την αφίσα, άμα σου ξαναπέσει καμία διπλή, γιατί είναι αμερικάνικη μόνο αυτή. Ναι, ναι, σωστά. Αν σου πέσει καμία διπλή, άλλη σφυρά. Είναι η πιο miniature version αυτή. Εγώ είχα την άλλη. Είναι λίγο πιο μεγάλη σένα. Ναι, ναι. Ναι, είναι πιο μικρή αυτή. Είναι πιο miniature, ναι. Ναι. Ξέρεις γιατί, σκέψου τώρα ότι αυτή η αφίσα ήταν κρεμασμένη στα περισσότερα δωμάτια των παιδιών στα τέλη έτσι. Εδώ είναι ο λόγος που αύξησε κατά πάρα πολύ το κόστος. Είναι αυτό το γράμμα. Το οποίο εγώ αυτό το γράμμα το διάβαζα ξανά και ξανά μικρός. Ένα κομμάτι χαρτί, παιδιά, τώρα τι μας κάνει. Ένα κομμάτι χαρτί, το οποίο όμως βλέπουμε ότι είναι σε εκπληκτική κατάσταση, ας πούμε. DR Player. Έτσι. Να το σβήσω να γράψω DR Dennis. Και υποτίθεται ότι είναι το γράμμα που έχει γράψει ο Mike Tyson. Ναι. Όλοι ξέρουμε ότι δεν το έχει γράψει ο Mike Tyson πραγματικά και κάποιος άνθρωπος στο marketing της Nintendo το είχε γράψει. Ναι. Αλλά anyway... Δεν θα ξαναγράψει το όνομά του. Σίγουρα. Και το manual βλέπουμε ότι είναι όλα έτσι. Ναι, ούτε δηλαδή... δαχτυλιά δεν έχει. Ναι, τίποτα. Ναι. Πολύ καλό κομμάτι. Ο Glass Joe είναι ο πρώτος χαρακτήρας. Κοίταξε, εγώ δεν το είχα, εννοείται. Το είχα παίξει, θυμάμαι, σε κάποιο stand παιχνιδιδάδικου. Δεν θυμάμαι πού. Δεν θυμάμαι αν ήταν Μινιόν, αν ήταν στο Γαλάτσι. Απλά δεν μου είχε αρέσει ποτέ, ρε παιδί μου. Αλλά καταλαβαίνω εσένα που μου λες ότι ήταν τρομερή παιδική ανάμνηση. Οπότε δικαιολογώ και την πόρωσή σου τώρα για να πας ένα τόσο ακριβό κομμάτι. Ναι, ναι. Ναι. Εντάξει, έτσι είναι. Και την μουσική. Δεν θυμάμαι καν μουσική. Πολύ δυνατό. Λοιπόν, τι να πω. Αυτό, στο κομμάτι αυτό. Και πάμε να προχωρήσουμε με ένα άλλο κομματάκι. Και εδώ έτσι το ξανάφερε φέτος ο Ντένις, απλά θέλω να το ξαναπούμε. Εδώ είναι ένα... Τι άλλο, η Itochu, ελληνικό αχρησιμοποιητό κλειστό controller pad που επιβεβαιώνεται αυτά που μας έλεγε ο κύριος Παυλής, ότι όλες αυτές οι εισαγωγές ήταν από τη Γερμανία, που πιστεύω ότι πλέον τώρα τα έχετε μάθει όλα αυτά που σας απασχολούσαν περί Itochu Ελλάς από εκείνο μου το επεισόδιο. Άψογο κομμάτι, πολύ καθαρό, το ζηλεύω λίγο να σου πω την αλήθεια. Δεν το έχουμε χρησιμοποιήσει, το ανοίξαμε πέρυσι από κάτω για να το δούμε. Το λιγουρεύομαι, ναι. Τώρα. Το είχαμε ανοίξει. Δεν έχει χρησιμοποιηθεί, αλλά έχει ανοιχτεί. Ναι. Μπορεί να το βγάλουμε, δεν υπάρχει. Εντάξει, μωρέ, αυτό το είχαμε δείξει πέρυσι. Όσοι θέλετε. Να πούμε εδώ μεταξύ ότι όσοι τυχόν τώρα αυτή τη στιγμή που μας βλέπετε δεν έχετε δει, επειδή είστε νέοι συνδρομητές, νέοι φίλοι στο κανάλι, το περσινό εορταστικό επεισόδιο με τον Dennis που κάναμε αφιέρωμα στο Nintendo, στο NES. Παιδιά, έχετε φύγει μετά από αυτό το επεισόδιο και έχετε πάει να το δείτε. Είχαμε περάσει υπέροχα. Τέλεια, ναι. Κάναμε πολλές ώρες gameplay. Ναι. Πολλά διαφορετικά παιχνίδια. Κάναμε ένα πολύ διαφορετικό επεισόδιο για το ελληνικό YouTube. Κάτω στο χαλί, μπροστά στην τηλεόραση. Ο κόσμος το έχει αγαπήσει πολύ, να ξέρεις, Dennis, αυτό το επεισόδιο. Εμένα ακόμα μου στέλνουν για αυτό το επεισόδιο πόσο καλό ήταν. Νομίζω και εσύ μου είχες πει ότι σου στέλνανε κάποιοι ότι τους άρεσε. Εντάξει, παιδιά, είναι το καλύτερο επεισόδιο για το NES στην Ελλάδα. Δεν θέλω να το πω αλλιώς, αλλά. Εντάξει, είναι το απόλυτο. Ναι, είναι το απόλυτο, όπως ήταν το Ultimate. 6.000 προβολές έχει, δεν είναι τρελές οι προβολές, αλλά είναι για αυτούς που όντως το εκτιμάνε. Λοιπόν, NES Advantage λοιπόν, έτσι το θυμάμαι να το έχω πάρει και εγώ, από το τοπικό μου παιχνιδάδικο στο Γαλάτσι. Πραγματικά δεν ξέρω γιατί το κουτί πετάχτηκε ή την ίδια ή την επόμενη μέρα μαζί με το μάγιαλ από τη μάνα μου. Κρίμα. Απορώ, δεν λες που δεν μου πέταξε το κουτί του NES μου, εσύ. Ναι. Δηλαδή, παιδιά, αυτό το πήραμε περισσότερο γιατί φαινόταν εντυπωσιακό στο μάτι παρά ότι ήταν λειτουργικό. Και να σου πω κάτι, το είχε πάρει ο πατέρας μου γιατί του θύμιζε πάρα πολύ στα arcades της καμπίνας. Σωστά. Και του άρεσε και νομίζω ότι το είχε πάρει κοντά στο 10.000, αν θυμάμαι καλά. Ο Dennis το βρήκε πρόσφατα. Σωστά. Και μου είπες ότι είναι χρησιμοποιημένο μεν, αλλά σε άψογη κοίταξε, είναι σαν να χρησιμοποιητό. Ναι. Και τώρα θα φανεί κιόλας, δηλαδή, όταν θα το ανοίξεις, γιατί έχει μέσα ακόμα και τη ζελατίνα πάνω στα κουμπιά, δηλαδή δεν έχει τη ζελατίνα. Ναι. Και εδώ ο φίλος που το είχε πριν έχει κάνει με το στυλό πάνω στο φελιζόν. Εντάξει, ήταν καλλιτέχνης. Αλλά όλοι μας ήμασταν καλλιτέχνες τότε. Ναι, ρε φίλε, έτσι το θυμάμαι. Ήταν ανάποδα βαλμένο, το θυμάμαι, ρε. Πω και το manual. Ποτέ βέβαια, απλά το άνοιξα θυμάμαι, το έβαλα μέσα και την άλλη μέρα είδα το κουτί να λείπει. Να πω ότι εγώ το δικό μου το που είχα μικρός, το είχα λιώσει τόσο πολύ που του έσπασα το κουμπί το Β. Νομίζω δεν το είχα δει σπίτι σου και ήταν χαλασμένο και ναι. Το παιδικό σου. Ναι. Το έχεις όμως. Ναι. Το χρησιμοποιούσα πάρα πολύ. Ναι. Αλλά όμως δεν μπορούσες να το χρησιμοποιήσεις σε παιχνίδια πλατφόρμα. Δηλαδή δεν μπορούσα να το παίξω σε πλατφόρμα. Ήταν δύσκολο. Εδώ... Σε ξυλίκι παιχνίδι έπαιζες. Ναι. Μια μικρή βοήθεια ίσως. Πάμε. Δώσ' του. Α, αυτό είναι. Φαίνεται και από κάτω ότι είναι πολύ καθαρό. Ναι. Ναι, έχει και τη ζελατίνα που λες. Είναι πιο καθαρό το δικό μου. Εμένα ήταν σε σπίτι καπνιστών. Οπότε εμένα έχει πάρει και μια πιτρινή. Ρε φίλε, είναι σαν να έχει άλλη υφή. Εμένα αυτά εμένα έχει λιωθεί η υφή, δεν υπάρχει. Έχει αυτό το σαγρέ. Ναι, εμένα εντάξει, απλά τώρα ίσως να το θυμάμαι. Εμένα αυτά εδώ τα κουμπιά, τα turbo και τα λοιπά με τρελαίνανε. Ναι. Να πούμε το εξής, ότι όταν είναι πατημένο αυτό, τότε απλά κρατάς κάτω το α και είναι σαν να κάνεις αυτή την κίνηση. Και σπαμάρει την κίνηση, ναι. Και εδώ αυτό που αυξάνεις ή μειώνεις είναι τη συχνότητα. Δηλαδή θα μπορούσε να είναι πιο περιοδικό ή πιο τακτικό. Το slow εδώ. Το slow προσομοιώνει τι πράγμα, αυτό. Ναι. Το start. Κάνει start, δηλαδή κάνει pause and pause. Pause and pause. Το θυμάμαι που έβγαινε το pause στο Μάριο, το πάταγα και έκανε. Ναι. Πω καλά, εντάξει, τι θυμάμαι. Δεν ξέρω τι νόημα έχει να υπάρχει αυτό, αλλά τέλος πάντων. Ποιος ξέρει. Dev Kids που το προγραμματιστώ. Πολύ ωραίο, πολύ καθαρό κομμάτι. Μπράβο που το βρήκες. Εγώ να σου πω την αλήθεια, από hardware θα ήθελα ένα Power Glove. Το Πάλο, όχι πάλι δεν βγήκε νομίζω. Βγήκε Ευρώπη. Επιφυλασσόμαι. Ελλάδα δεν πρέπει να έρθει, δεν το θυμάμαι παιδιά. Αλλά... Σίγουρα το αμερικάνικο. Α, ναι. Βγήκε γιατί θυμάμαι έναν φίλο που το είχε πάρει από τη Γαλλία. Ήταν γαλλικό, με γαλλική συσκευασία. Οπότε είχε βγει. Ναι. Εγώ θέλω σίγουρα ένα Power Glove, τέλος πάντων γαλλικό. Και ένα Max κοντρολάκι. Αυτό το Max, φίλε, το κοίταζα σαν. Από πέρσι το θέλαμε. Θυμάσαι το ακόμα δεν το έχουμε πάρει. Ναι. Θα το βρούμε. Δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα ακόμα κομματάκι έτσι περίεργο. Πάμε να δούμε ένα τελευταίο κομματάκι για να περάσουμε στο gameplay, παιδιά. Φύγαμε. Και πάμε να κλείσουμε αυτό το κομμάτι με το fitness center. Ναι. Τι να πρωτοσχολιάσουμε σε αυτό το κουτί εδώ. Καταρχήν να πούμε ότι ήταν αυτό εδώ που βλέπετε, παιδιά. Ένα pad. Interactive pad, παντόμα. Το οποίο συνδόταν στο NES. Και έπαιρνε ρεθίσματα από εκεί που πατάγατε και μπορούσατε αντίστοιχα να παίξετε. Κάτι σαν το Wii, πώς ήταν αυτό με τις θερμίδες, πώς το λέγανε. Το board, το Fit board. Μπράβο. Wii Fit. Ναι, ο πρόγονος του Wii Fit, παιδιά, ακριβώς. Εμένα μου θυμίζει επίσης και στα arcades, αν έχεις δει, που είχε κάτι παιχνίδι με dance. Ναι, που τα θυμήθηκες αυτά. Ακόμα και αυτό κάπως μου θυμίζει. Το νόημα είναι αυτό ότι έχεις εδώ κάποια πλειάδα παιχνιδιών, όπου στην ουσία πρέπει να πατάς, να τρέχεις, βλέπει ας πούμε άμα επιδείξεις, οπότε έχεις ένα κενό ας πούμε, στον αέρα και προσομοιώνει το πήδημα και αυτά. Εντάξει, το όλο αστείο βέβαια εδώ είναι η φαμίλια, έτσι. Ναι. Δηλαδή έχουν φορέσει ρούχα που μόλις τα αγόρασανε από το Macy's. Και όχι, είναι γερμανικό αυτό, δεν είναι από το Macy's. Πες ένα franchise γερμανικό, δεν ξέρω και εγώ, το Lidl. Τέλος πάντων. Ναι. Και εδώ έχεις εδώ τον πατέρα ο οποίος με την πετσέτα. Τα Primark, θυμήθηκα που τα είχατε στο Βερολίνο. Primark. Έτσι. Ναι, ο μπαμπάς λίγο αστείος. Η μαμά είναι λίγο πιο αστεία. Ο γιος, ποδοσφαιριστής. Η κόρη εδώ, Colon Me, Eric Pritz, το θυμάσαι το βίντεο κλιπ. Colon Me. Και δείχνετε τα τούμπανα εκεί να χορεύουν. Εγώ το μπάντι μου πήγε κατευθείαν. Για πολλωστή φορά που δεν βάζουν μυαλό, NES το οποίο δείχνει ότι παίζει, αλλά το power button είναι κλειστό και δεν υπάρχει. Τα κλασικά σφάλματα που κάνουν στα κουτιά. Δεν ξέρω γιατί το κάνουν αυτό. Λοιπόν, γερμανικό πακέτο, να δούμε και λίγο πίσω. Βασικά, εδώ στα πλάγια, η ίδια πόζα είναι. Και εδώ, ξέρεις τι, υποθέτω, χωρίς να ξέρω, ότι έχει μέσα bundle παιχνίδι που κάνει όλα αυτά που δείχνουμε. Ναι, είναι μια κασέτα μέσα που έχει μέσα όλα αυτά τα παιχνίδια. Μάλιστα. Βλέπουμε ότι έχει κυκλοφορήσει από την Bandai. Ναι. Όμως κάποια από αυτά τα παιχνίδια είναι που είχαν κυκλοφορήσει στην Αμερική. Δηλαδή αυτό εδώ πέρα το παιχνίδι, αυτό εδώ πέρα ήταν στο το aerobic. Ναι. Στο πόστερ το έχει αυτό το aerobic. Ναι. Στο μεγάλο το πόστερ. Ναι. Αυτό εγώ το παιχνίδι το έπαιζα στο αμερικάνικο fitness car. Επομένως εγώ έχω μια εξοικείωση, απλά με το αμερικάνικο το είχε ο φίλος μου και παίζαμε, όχι εδώ με το γερμανικό. Παρ' όλα αυτά είναι το ίδιο πράγμα, το design ήταν λίγο διαφορετικό στο αμερικάνικο, αλλά είναι το ίδιο concept. Μου θυμίζει, εντάξει, όχι το ακριβώς το ίδιο concept, λίγο το Sega Activator που ήταν για Mega Drive και ήταν μεταγενέστερη τεχνολογία, που ό,τι έκανες μέσα στο δαχτυλίδι του Activator το έπαιρνε σαν κίνηση. Να το ανοίξουμε σιγά σιγά, εδώ πρέπει να βοηθήσουμε, χρειαζόμαστε πολλά χέρια. Πάμε να άρα λοιπόν εγώ τραβάω από εδώ. Λοιπόν, εδώ είναι, fitness center. Να, η κασετούλα μας λοιπόν. Κασετούλα, European version, όπως βλέπουμε εδώ πέρα. Μάλιστα, πολύ ωραίο. Ναι, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Αλλά έχει μέσα αυτά τα πολλά παιχνίδια. Ναι. Να πω ότι λειτουργεί, έτσι το έχω λειτουργήσει δηλαδή. Ότι παίζει, ναι. Κοίτα εδώ το unit. Γερμανικό κιόλας, έτσι. Ναι. Εντάξει, δεν θέλω να το ανοίξω. Εντάξει. Απλά να δούμε. Και δεν χωράει όπου κιόλας. Μυρίζει σαν τον Άγιο Βασίλη μου τον ερετρό που έχω εκεί στο δέντρο που είναι χριστουγεννιάτικο στο 90's. Έτσι μυρίζει κι αυτό. Απλά να δείξουμε ότι είναι μεγάλο. Δηλαδή εδώ στο τραπέζι, α πούμε. Δεν μας χωράει μισό λεπτό να κάνουμε μια αλλαγή πλάνου. Για να δούμε αν γίνεται αυτή η αλλαγή πλάνου. Είναι. Ναι, αρκετά μεγάλο. Ναι, εντάξει. Και δεν έχουμε τώρα και το. Όχι το χώρο. Δεν έχουμε τώρα λίγο. Να το πω την όρεξη να το βάλω. Η αλήθεια είναι ότι εντάξει, είναι λίγο αργούτσικα. Δεν βοηθάει και να τώρα. Κάτι, αν ο κόσμος μας πει ρε παιδιά, θέλουμε να δούμε αυτά τα 7-8 παιχνίδια που έχει μέσα, τι κάνουνε, πώς, θέλουμε να σας δούμε να χοροπηδάτε σαν να είσαστε του 80's και να φορέσουμε και φόρμες. Αυτό κρύβε λόγια, να μας ζητήσουν κορμάκια. Και... Το είπα ήδη. Ναι, εντάξει, οπότε Άλυσα. Την πατήσαμε. Βάλε beat. Βάλε δίπ, Νίκο. Θα μας τρολάρουν τώρα. Τέλος πάντων, εντάξει, πολύ ιδιαίτερο κομμάτι. Και να πω πριν φύγουμε στο κομμάτι του gameplay ότι Dennis, μπράβο, γιατί από πέρσι από εκείνο το επεισόδιο του NES έχω δει προσωπικά στο NES να βάζεις πολλούς τίτλους διαμάντια. Έχεις διπλασιάσει τη συλλογή που θυμάμαι να έχεις το NES. Σε ευχαριστώ. Σε εκείνο το επεισόδιο και πραγματικά είμαι χαρούμενος γιατί πραγματικά το είπα και στην αρχή, είσαι πολύ εστιασμένος σε αυτό με NES και το γουστάρω γιατί το NES μου ήταν εμένα η αγαπημένη κονσόλα. Ναι, και μου αρέσει που ένας φίλος μου έχει φτάσει, έχει ξεφύγει σε αυτό το επίπεδο και σε hardware και σε software. Ευχαριστώ. Το αγαπώ το Nintendo. Αυτό που αισθάνεσαι και εσύ είναι αυτό που αισθάνομαι και εγώ. Θυμάμαι την παιδική μου ηλικία. Έτσι. Και έτσι το συνεχίζω. Τέλεια. Λοιπόν, και εύχομαι να βρεις και ακόμα πιο δύσκολα πράγματα NES. Σε καλές τιμές. Και άμα βρεις να πεις και εμένα. Λοιπόν, παιδιά, φύγαμε για gameplay. Πάμε στο gameplay. Και εδώ λοιπόν. Αφού ο Dennis ξέχασε το arcade game για το TNMT, θα παίξουμε το αργό Double Dragon 3. Ναι, εντάξει, μπορεί να είναι λίγο slow-mo, ας πούμε. Ναι. Αλλά ρε φίλε, είναι Double Dragon. Άκου μουσικούλα. Έτσι. Το οποίο, να πούμε, η εικόνα που βλέπετε κάτω που δείχνει και το αυτοκόλλητο της προσφοράς της Itochu, φυσικά είναι από το δικό μου, το οποίο τα επιμελούμε τώρα αυτά εγώ τα φωτοσοπικά και το έχω από τότε. Γερμανικό είναι και το αυτοκόλλητο της Itochu από πίσω που είχα σκίσει με το manual κτλ. Παιχνίδι το οποίο δεν το έχω τερματίσει στο NES γιατί μου σπάγε τα... Ναι, στο Game Boy όμως το έχω τερματίσει και στο Game Boy μου άρεσε για κάποιο λόγο πιο πολύ. Το θεωρώ λίγο αργό. The Secret Stone, λοιπόν, αν θυμάσαι ο Billy και ο Jimmy Lee τους λέει μια γριά στο ίντερνετ ότι πρέπει να βρουν τις Rosetta Stones. Το θυμάμαι από τότε. Τις Rosetta Stones, παιδιά. Και πάνε σε διάφορα μέρη για να τις βρούνε. Λοιπόν, 1991, Tecno Japan. Πάμε να πούμε ότι παίζουμε. Αυτό πήγα να πω και εγώ. Και οι δύο. Έχουμε συνδέσει τα NES Advantages. Και εγώ θα κάνω λίγο έτσι μια μικρή επεξηγιστή. Ναι, εννοείται. Τα πραγματάκια καθώς παίζουμε. Ναι, βέβαια. Να πούμε ότι παίζουμε αρκεϊντίστικο παιχνίδι με αρκεϊντίστικα controller pads. Αυτό ήταν το concept, γι' αυτό γουστάρουμε, γι' αυτό τα δείχνουμε αυτά τα πράγματα. Σωστά. Για να παίρνετε και εσείς ιδέες και να κάνετε αντίστοιχες δουλίτσες. Φεύγουμε. Σηκώνουμε μανίκια, είμαστε έτοιμοι. Yes, sir. Πάμε. Πάμε εδώ. Του play alpha, σωστά. Λοιπόν, εγώ είμαι ο player one, θα είμαι κλασικά ο Billy με τον μπλε. Εντάξει. Ανά η φίτσα. Ναι, η Μάριον πάλι έχει εξαφανιστεί. Φυσικά. The Three Sacred Stones of Power. Α, δεν τις λέει εδώ. Λοιπόν, στο Game Boy τις έλεγε Ροζίτα ή Ροζέτα Stones. Το θυμάμαι, παιδιά, το Game Boy. Λοιπόν, ξεκινάμε Αμερική. Παιδιά, πάμε και ό,τι γίνει, γιατί μας περιμένουν και πίτσες. Εντάξει. Όπως το NES Advantage, φίλε, χωρίς υπερβολή, έχω να παίξω. Πότε? Από, θα σου πω πότε. Πρώτη ηλικίου είχε έρθει ένας φίλος μου για πλάκα και προσπαθούσαμε να δούμε ποιος από τους δυο μας θα πάει το Super Mario Bros. 1 πιο μακριά με το NES Advantage. Που είναι καφρίλα, είναι δύσκολο. Έτσι. Και έχω να παίξω από πρώτη ηλικίου. Με το φιλαράκι που είχε έρθει και τρολάρα με Super Mario 1. Λοιπόν, επειδή το ανέφερες τώρα αυτό, το έχω ξαναπεί και σε άλλο μας βίντεο. Πέρσι στο... Υπήρχε, πώς να το πω, ο αστικός μύθος, ναι, ότι αν χρησιμοποιήσουμε αυτό το joystick, ναι, ο Μάριο μπορούσε να πηδήξει πάνω από, ναι, τις σημαίες, ναι, στον, ναι, τερματισμό των πιστών. Του N, ναι. Το έχεις κάνει? Όχι, βέβαια, ήταν πιάματα. Ναι, γιατί εγώ δεν το έχω κάνει. Πώς κάνεις το λικοπεράκι, γιατί δεν θυμάμαι καν, φιλέ. Λοιπόν, πατάς πολλές φορές, ναι, και τα δύο μαζί. Δηλαδή κάπως... Α, ναι, ναι, καλά. Να πάει στον αέρα και μετά ξαναλυμία. Πάτα πιο σιγά τέτοιο, γιατί πες να ακούγεται πιο πολύ το smash button sequence. Λοιπόν, πάμε. Θα πω μια χακιά εγώ με το joystick που χρησιμοποιούμε. Ναι. Έχει λοιπόν δύο κουμπιά, τα turbo function, τώρα δεν μπορώ να το δείξω, θα φάω ξύλο. Λοιπόν, έχει τα turbo function, το οποίο τι σημαίνει αυτό, ότι όταν το έχεις πατημένο, ναι, δεν χρειάζεται να κάνεις πολλές φορές το κουμπί σου. Το κάνει, ναι, ναι. Το πατάς μια φορά και κάνει αυτόματα την παρατεταμένα, κάνει auto-fire, ας πούμε. Είναι auto-fire, να το πω έτσι. Οπότε τώρα εδώ στην περίπτωση μας, που εγώ έχω το κόκκινο, πατώντας τα και τα δύο μαζί τα κουμπιά, αυτόματα μου κάνει το ελικοπτεράκι. Οπότε είναι... Πω, το παιχνίδι, είχα ξεχάσει, αυτό το είπα, θυμάσαι τι σου είπα πριν το ξεκινήσουμε, πόσο αργό παιχνίδι ήταν. Ναι, είναι slow. Κάτσε, γιατί είμαστε μαζί. Όχι, όχι. Είναι slow. Και δεν έχει να κάνει με την εξομοίωση, δεν έχει να κάνει με την capture card. Είναι slow, ναι, όχι, είναι το παιχνίδι. Πάρ' το μαχαίρι. Βλέπεις αυτά... Τα artifacts. Έχει εμφανίσει artifacts, να σου πω τι είναι το artifacts. Αυτό, εγώ το λέω αλλιώς, εγώ το έχω διαβάσει αλλιώς. Memory frame drops. Δεν είναι ικανή η μνήμη να διαχειριστεί όλα αυτά και δημιουργεί διάφορα αυτά τα visuals που βλέπουμε. Εμένα δεν θα μου κάνει η αίσθηση, ναι, αν την κασέτα την φυσήξουμε και την ξαναβάλουμε ότι φύγουνε. Α, τώρα εσύ λες ότι είναι άλλο πράγμα. Ναι, μπορεί να είναι γι' αυτό. Ναι. Υπάρχει και το άλλο το κλασικό. Ναι, ναι, το frame drops που, ναι, όντως κάνουν πιο... και κάνουν, ναι, το πράγμα. Προχωράει το sprite. Σωστό. Και δεν το βλέπεις το sprite. Εξαφανίστε, έρχεται, εξαφανίστε. Τρανταχτό παράδειγμα που είχα βιώσει άπειρο frame drop και δεν νομίζω ότι έχω ξαναδεί παιχνίδι με τόσο πολύ πρόβλημα. Ξέρεις ποιο ήταν, Ποιο? Το Darkwing Duck για το Game Boy. Α, ναι, ναι. Επειδή το έχω δερματίσει και με είχε κάψει καλοκαίρι πρώτης γυμνασίου το 1994, παιδιά, που το είχα πάρει δανεικό από την ξαδέρφη μου τη Σταυρούλα. Το παιχνίδι έκανε συνέχεια αυτή τη δουλειά. Ναι, ναι, και λέω τι γίνεται. Τι γίνεται, έλεγα. Okay. Αυτό συνέβαινε στα 8-bit τα μηχανήματα κατά χώρο. Έτσι. Ναι. Και στο Master System είναι η αλήθεια ότι δεν το είχα πολύ. Όχι, ρε φίλε. Πες από κάτω, Δεν το είχα πολύ παρατηρήσει. Ήταν ο άλλος, αλλά. Ναι, ο άλλος. Ήταν μια κίνηση που ήταν. Κάτι δεν είχα ζωή εγώ τώρα. Όχι. Πού είσαι, Μπιλί? Έλα ρε. Όχι, τι μου κάνε. Αυτό ήτανε, παιδιά. Αυτό ήτανε. Να δοκιμάσουμε και το Play B τώρα. Λοιπόν, πριν δοκιμάσουμε το Play B, θα το δοκιμάσουμε. Μαλάκα, πώς παίζαμε τότε. Προτείνω να φυσήξουμε και να το δούμε. Καλά, ήταν απίστευτο, έτσι. Λοιπόν, κάνουμε λίγο μια δεκοπή. Ξέρεις τι παρατηρώ γενικά. Δεν έχω την υπομονή ή την ακρίβεια να παίξω έτσι, φύσα το, με υπομονή, παιδιά, αυτά τα παιχνίδια. Δηλαδή στα σύγχρονα παιχνίδια θα είμαι υπομονετικός, θα κρυφτώ σε ντου, σε παιχνίδια shooter. Σε αυτά τα παιχνίδια πάω, κουντουρού. Δεν με νοιάζει, ναι, ναι. Δεν ξέρω, ρε παιδάκι μου. Εντάξει, τότε ήταν πολύ πιο δύσκολα, ήταν... Ναι. Ξέρεις τι, παίρναμε μια-δυο κασέτες, τρεις στοιχειότερη το χρόνο. Ναι. Και αυτή την κασέτα από τη στιγμή την αγοράζαμε και ήταν και πατάτα τυχόν, γιατί εννοείται ότι έχω πάρει κασέτες πατάτα. Έπρεπε να τη μάθεις. Ναι, έπρεπε να το τερματίσεις. Πάτησα κάτι. Δεν πειράζει. Ξαναπάμε, reset. Εδώ καλή παρέα να έχουμε και τα άλλα θα μας νοιάζουν. Λοιπόν, δεν είπαμε ότι είναι και τις Acclaim, έτσι. Ναι. Σωστά, είναι τις Acclaim. Τις πατάτες δυστυχώς έπρεπε να τις μάθουμε και να παίζουμε. Δηλαδή θέλαμε δεν θέλαμε, το κάναμε αυτό. Με και μανιουάλ. Τι τώρα, στο console το σπίτι δεν θα δεις μανιουάλ, ελληνικό. Αυτό είναι. Λέει Billy. Βιβλίο οδηγιών, παρακαλώ. Από τον κύριο Λεκόπουλο. Λοιπόν, ξεκινάει γράφοντας τι έγινε στο 2. Α, ωραίο αυτό. Ναι, ναι, έχει τη φωτογραφία. Μπράβο, λέει τι έγινε στο 2. Αυτό είναι το cover του 2. Ναι. Σωστό. Τώρα το focus είναι δύσκολο εδώ, παιδιά. Και σου λέει, γενικά βλέπεις όλη τη μετάφραση. 5 levels να πούμε ότι είναι το παιχνίδι. Έλα, το έχουμε ρε εσύ Νικόλα, το έχουμε. Ναι, ναι, ναι. Έλα με μια ζωή. Ο Μπίλι και Τζίμι. Α, σου λέει και τις κινήσεις. Ο Μπίλι, Μίλι, Βανίλι. Κλωτσιά κυκλώνας, ναι, φόβο, περπάτημα, ΑΒ, συνάλφα, επίθεση με ανάποδο γύρισμα στον αέρα. Εντάξει, ήταν ωραίο που είχε αυτά τα combinations. Φίλε, ξέρεις πόσα χρόνια θα το ανοίξω. Ναι. Βλέπεις πώς τα διατηρούσα. Ναι, ναι, ναι. Ξέρεις πόσο στεναχωριέμαι που το είχα πει και στο περσινό εορταστικό επεισόδιο ότι. Ναι. Είχα. Και κανονική θήκη, έτσι, third party, δηλαδή είναι όλο γνήσιο. Να, και μέσα έχω και το θελιζόλ. Δηλαδή είναι όπως το έχω πάρει τότε, είναι καραμίντι, ξέρω εγώ, ελληνικό. Πόσο στεναχωριέμαι που έδωσα τα manuals του Super Mario Bros. Του 3 μου και του Zelda και κάποια άλλο ένα-δύο του DuckTales μου για εκτύπωση και δεν μου τα φέραν ποτέ. Α, ναι, ναι, την ιστορία αυτή, το περίπου δουλειά. Οκ, πάμε στο B. Πάμε πάλι. Λοιπόν, λογικά τώρα στην έκδοση του B, ναι. Θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε παραπάνω ζωές. Οκ. Επειδή έχω να παίξω 20 χρόνια κι εγώ. Να σου πω δεν το θυμάμαι καν. Και εσύ το ίδιο. Νομίζω ότι ίσως. Ότι οι δύο players μπορεί να μην το είχα παίξει ποτέ μου. Εγώ το είχα παίξει το player ποτέ. Ποτέ. Οπότε είδες. Θεωρώ ότι λίγο με το artifacts κάπως πρέπει να φτιάξε. Για να δούμε. Για να δούμε. Πρέπει να ήταν λίγο η σκόνη. Το 2 το έχεις. Το 2 το είχα τελειώσει μικρός, ναι. Δεν το έχω τώρα. Είναι από το παιχνίδι που λέω θα ξαναπάρω και απλά δεν τυχαίνει ακόμα. Ναι. Το ένα εγώ το έχω παίξει στα arcades κλασικά. Το 1 το είχα φέρει τότε εγώ από την Αμερική, είχα πάει την απογοήτευση, το έπαιζα στα arcades και πάω να το βάλω να παίξω με τον φίλο μου τον D και ξαφνικά βλέπουμε ότι δεν παίζουν οι δύο παίκτες. Και δύο παίκτες έχει μόνο το mode. Ναι. Απένα πάμε να αυτός ζητιανεύει. Ναι, 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 πήγε. Ναι, και δεν έπαιζε το ένα αυτό. Και επίσης το ένα, το άλλο που δεν μου άρεσε είναι ότι δεν έχεις εξ αρχής όλα τα abilities. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή έπαιρνες points να ξεκλειδώσεις. Ακριβώς, ακριβώς. Το κλασικό Double Dragon, ναι. Το μαλλί, το. Ναι, 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 ναι. Οπα. Εγώ κάνω τώρα τη χακιά με το controller να το πω. Έχω βάλει το turbo, το auto fire και απλά κάνει αυτόματα αυτό το πράγμα. Κάτσε το βάλω εγώ. Την κίνηση ελικόπτερο. Εδώ να ξέρει, παιδί μου, βλέπεις είναι. Δεν έχει καλό control. Δηλαδή τα controls του είναι πολύ. Το οποίο όμως δεν ήταν. Πολύ δύσκολο. Δεν ήταν ελάττωμα της. Ναι, ήταν της τεχνολογίας. Εγώ θέλω να πω κάτι, ας πούμε, πόσο perfect είναι ο έλεγχος στο Super Mario. Στο Mario το 3 δεν είναι εκπληκτικός ο έλεγχος. Άρα έχει να κάνει με το developer. Έχει να κάνει με το developer. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, σίγουρα και το. Το hardware προφανώς επηρεάζει. Και το hardware κάτι, ναι. Δεν το συζητάω. Ή τα Mega Man, τι εκπληκτικό έλεγχο έχω επίσης. Ναι, το Mega Man, ναι. Εντάξει, εγώ κλασικά παιδιά όποτε μιλάω, μόνο που δεν παίζω. Έχω φάει πόση κλωτσιές. Μ' αρέσει που από κάτω τα ονόματά μας λέει τι όπλο κατάμε. Ναι. Και σου λέει στην παρούσα φάση μεγάλη είσαι bare hands. Bare hands, ξέρεις τι σημαίνει. Όχι, καλά, προφανώς ξέρεις τι σημαίνει. Από πού έχει βγει. Για να το ακούσουμε. Το Bear Hands είναι το Ιαπωνέζικο Streets of Rage μετά. Ναι. Δεν το ξέρω. Εγώ τώρα κάνω ένα μπότο. Εγώ πάω για ένα μπότοξ. Πες μου τώρα σε πόσα ελληνικά, σε ποια ελληνικά βίντεο έχεις δει να παίζουμε τώρα έτσι. Ναι, με NES Advantage, με NES, Παιδιά, μόνο στον Console Hunter τώρα, μην το ψάχνετε. Δηλαδή, το κακό είναι ότι έχει friendly fire εδώ. Τελικά, ναι. Και σου τη δίνω και σκοτώνεσαι. Εγώ πάει. Αυτό ήταν πάλι. Ναι. Τώρα νομίζω πως είναι πιο δύσκολο τώρα. Ίσως είναι πιο δύσκολο τώρα. Έχω την εντύπωση. Ωραία, φίλε. Δεν πειράζει. Ωραία, όχι, εντάξει, δεν έχει νόημα να παίξω μόνος μου. Αλλά εμείς θέλαμε να δείξουμε αυτό ότι το gameplay. Ναι, πιο πολύ. Εμείς πόσες φορές έχουμε μόνοι μας εκτός κάμερας έχουμε βρεθεί και έχουμε παίξει. Εννοείται. Παιχνίδια. Και στο σπίτι σου με το φανταστικό το game που έχεις φτιάξει. Τώρα κοίταξε εδώ πράγμα. Τώρα ποιος έχει αυτό το πράγμα. Εντάξει, μόνο εγώ το έχω αυτό. Αλλά έχεις φτιάξει ένα πολύ ωραίο room γιατί εμένα πια εδώ είναι ο baby στο δωμάτιο και αυτό σύντομα θα φύγει. Θα βρούμε άλλο χώρο. Δεν νομίζω ότι θα βρω άλλο χώρο και στεναχωριέμαι. Τέλος πάντων, αυτή είναι η πραγματικότητα, την έχω αποδεχτεί, αλλά θέλω να πω ότι. Το κάνουμε reset να ακούσουμε τη μουσική πάλι από την αρχή. Πρέπει να κάνουμε. Το δεσμεύομαι να κάνω για το νέο σου room tour που έχει κάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Πρέπει να κάνουμε μια mini παρουσίαση, ρε παιδί μου. Double Dragon. Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να φάμε πίτσες. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε και το άλλο επεισοδίου. Yes. Πάμε και γιατί έχουμε σκεφτεί και κάτι για ένα σκηνικό με παιχνιδάκια να ψηφίσετε. Για πάμε λίγο να τα δούμε στο outro. Λοιπόν, παιδιά, έφτασε και αυτό το εορταστικό επεισόδιο στο τέλος του, το τρίτο για φέτος. Είπαμε τα νέα μας, είπαμε τη φάση στη ρετρό κοινότητα, εντός, εκτός και πίτα αυτά από την Ελλάδα. Σας δείξαμε ένα πάρα πολύ σπάνιο ιαπωνέζικο Power Glove και κάτι άλλα πραγματάκια εδώ του Dennis. Ευχαριστώ πολύ που τα έφερες για να τα ανοίξουν στο κανάλι. Πάρα έτσι, πολύ. Ήταν κάθε πολύ σημαντικό. Φορά, όταν με έχεις, τι σου έχω πει τόσες φορές, ότι μου αρέσει, έχω λίγο και το ψωνίστικό μέσα μου που μου αρέσει να εμφανίζομαι. Οπότε σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τίποτα. Και να κάνουμε κι άλλα επεισόδια γιατί πέρσι δεν μπορέσαμε να κάνουμε πολλά. Αν θυμάσαι, μέχρι Μάη-Ιούνιο είχα κάνει μόνο 4 επεισόδια και αυτά τα 2 ήταν πρόμο. Μετά με το μωρό πήρα λίγο τα πάνω μου εκεί τον Αύγουστο ξαφνικά. Αλλά ήταν όλα δρομολογημένα, παιδιά, τα projects. Οπότε από το νέο έτος θα κάνουμε κάτι σύντομα. Και μιας και το λέμε, σκέφτηκα να κάνουμε μια δημοσκόπηση. Να μας πούνε οι φίλοι του καναλιού, να μας πείτε όμως, όχι το αν το λέμε για να το ακούει ο αέρας και το ταβάνι, το λέμε για να το ακούσετε και να το δείξετε. Λοιπόν, ακριβώς. Αυτό που είπαμε. Ναι. Να σας φτιάξω ένα poll, θα έχω αποφασίσει μέχρι το τέλος του επεισοδίου τώρα ποιο θα είναι ήδη, θα το δείτε πάνω δεξιά σας. Αν πατήσετε, κάνετε κλικ, θα δείτε ότι θα βγει ένα poll και θα το τρέξω και στη σελίδα του Facebook και στο Instagram. Λοιπόν, να μας πείτε από αυτά τα games που θα σας έχω ήδη βγάλει τη λίστα, ποιο θα θέλατε να παίξουμε σε μελλοντικό επεισόδιο, είτε σε NES είτε σε Super NES. Μες στον χρόνο το κάνουμε και complete. Αυτό ήταν το ιδανικό. Ωραία, φίλε. Θα θέλουμε προπόνηση, γι' αυτό θέλουμε να μας πείτε. Παιχνίδι των 80s, early 90s γίνεται. Αυτό, δηλαδή να δείξουμε για παράδειγμα. I'll do it. Ναι, γι' αυτό θέλουμε να μας πείτε λοιπόν ποια από αυτά τα παιχνίδια εδώ θέλετε να παίξουμε, εγώ και ο Dennis, πάντα σε real hardware, πάντα στην αγαπημένη μας κονσόλα, το NES, που είναι για μένα η πιο αγαπημένη κονσόλα μαζί με το Game Boy, δεν μπορεί να το αλλάξει αυτό κάτι άλλο. Το Mega Drive έρχεται τρίτο για πρωτοποριακούς και συλλεκτικούς λόγους με το hardware. Ήταν το αλάνι, έχουμε το αλάνι. Ήταν η φάση που μου τα γύρισα αλλιώς μετά. Οπότε θέλουμε λοιπόν, παιδιά, να μας πείτε, μην σας κουράζουμε άλλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που κάτσατε εδώ μαζί μας τέτοιες γιορτινές μέρες και είδατε αυτό το επεισόδιο. Dennis, χάρηκα πάρα πολύ. Thank you, my friend. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Τίποτα, εδώ να πούμε, γιατί την πρώτη φορά που σε έφερα στο κανάλι είχα δει τι άνθρωπος ήσουν, οπότε έπρεπε να έρθεις εδώ να μας τα. Αφού ξεστεί, πάνω απ' όλα εγώ περνάω ωραία με σένα. Πώς να το πω. Αυτό. Είμαι χαρισματικός. Ναι. Κι εγώ. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περιμένουμε τα σχόλιά σας σε αυτό το ωραίο το σημερινό επεισόδιο. Περιμένουμε σαφώς το like σας. Περιμένουμε το subscribe όσοι είστε νέοι φίλοι του καναλιού. Ένα share θα βοηθήσει πάρα πολύ σε τυχόν ομάδες, στα προσωπικά σας προφίλ κτλ. Για να φανεί αυτή η ζεστασιά που φέρνει αυτό το κανάλι, το Console Hunter, που ειδικεύεται σε retro video games consoles πάντα, που μου βγαίνει ως συλλέκτη και από τους φίλους μου τους συλλέκτες που έχω guest σε αυτό το κανάλι. Περιμένουμε λοιπόν τα σχόλιά σας, τη φάση όλη αυτή και να σας καληνυχτήσουμε για να πάμε να φάμε και λίγο. Τι λες? Ναι, ψιλοπίνασα. Πάμε ντόμινος. Yes. Oh, my favorite. Ντόμινος. Okay. Να είστε καλά, παιδιά, τα λέμε με το επόμενο εορταστικό στις 1η Γενάρη. Γεια σας.